Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώ στη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πω το πιστεύει, Στέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό σας απόγευμα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 των FM. Της Κακομοίρας με την γνωστή συνταγή. Τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στην ύμνηση των οίκων. Το Θανάση Καζαμπάκα στο production. Την Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Το Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, αφού το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκινήτου μπορεί να έχει καταργηθεί, αλλά υπάρχει η οριστική διαγραφή. Για οριστική διαγραφή τηλεφώνησε το 18133 στην εταιρεία Αφή Κωνσταντινίδη, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη με την πολυετή πείρα στο χώρο θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Για οριστική διαγραφή, Αφή Κωνσταντινίδη 18133. 30 αρνιά κλειώνει το Μετρόπολη σε 95,5 στις 3 το απλήρι και το μεσημέρι. Τα προσφέρει η κρεαταγορά Φίνικα στη Τέρμη και εσείς μπορεί να έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε ένα από αυτά γράφοντας αλφα-μητρία, αφήνοντας κενό τη λέξη αρνί, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνετε στο 54-344. Στις 3 το Απρίλη και το μεσημέρι στην εκπομπή μας θα κληρώσουμε τα 30, όχι 3, αρνιά. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της εταιρείας Hyundai Εσκιάδης Βαροδήμος, η οποία βρίσκεται στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με το i20 με κινητήρα βενζίνης 1200 κυβικά με 10.990 ευρώ τελική τιμή, με 2 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν, δεν δίνεται ούτε σεντ, με 5 χρόνια εγγύηση για απεριόριστα χιλιόμετρα, με test drive είτε για το i20 είτε για οποιοδήποτε άλλο μοντέλο θέλετε, με μια τεράστια γκάμα που μεταχειρισμένα και φυσικά με απίστευτη εξυπηρέτηση την οποία έχετε τώρα, τηλεφωνώντας στο 2310-596-596 ή στο 2310-596-690. Στο Deliveras δεν χρειάζεται να έχεις τη γιορτή σου για να σου κάνουν δώρο, γιατί όταν μπαίνεις έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα iPhone 6 χωρίς κλήρωση. Μπαίνεις στο deliveras.gr, γίνεσαι ο πρώτος σε πόντους, άρα και σε αξία παραγγελιών, και αυτόματα κερδίζεις την πρώτη θέση με live απεικόνηση των πόντων για απόλυτη διαφάνεια για τους φίλους οι οποίοι παραγγέλνουν από εκεί. Το Μετρόπολης 95,5, μετά τη Χαλκιδική, τη Σέρε, την Καβάλα, την Κίνε και στην Κατερίνη, και το όνομα αυτού Μετρόπολης Πιερίας 106,7. Σήμερα 23 του Μάρτη και ώρα 6, στελέχη και δημοσιογράφη του Μετρόπολης 95,5 θα βρεθούν σε καταστάσεις του ραδιοφώνου Μεγάλο Αλεξάνδρο 9 στο κέντρο της Κατερίνης σε μια γιορτή των Ερδιανών. Σας περιμένουμε όλους φιλάθλους και μη, γιατί έτσι μας αρέσει η Μετρόπολης Πιερίας 106,7 και βλέπεις ραδιόφωνο. Λοιπόν, τόσο προχωρημένο θέλω να πούνε ότι είναι. Βλέπεις ραδιόφωνο. Ναι. Τι γίνεται? Ησυχία, εσύ τι κάνεις? Ησυχία, ε. Λεμονής. Ναι, λεμονής. Γιατί δεν πήγε ο φίλος σου? Ποιος είναι ο φίλος σου? Ο φίλος σου. Ο φίλος μου. Ποιος είναι ο φίλος μου? Ο εξαιρετικός Νίκος Αναστόπουλος. Ναι. Με κακός δεν πήγε. Δεν ήθελε ή δεν τον... Ήθελε. Ήθελε. Δεν αλλά... του έκανα πρόταση. Όχι, δεν του έκανα πρόταση. Ήτανε... Γιατί ρε φίλε. Τον κατέστρεψε ο Άρης. Το image. Δηλαδή δεν είναι αδικία για τον Αναστόπουλο. Και σε τι επίρεξε, δεν αφάς το μεσημέρι δηλαδή? Ρωτάω ρε εσύ. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Και όταν δεν ξέρω κάτι ρωτάω. Προτιμήσαν το λεμόνι. Τι με κοιτάς ρε κόκκινο? Γιατί σταμάτησες να μιλάς? Δεύτερη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Ερώτηση, ναι. Ο Άγιος ο Θεός, ο Άγιος Ισχυρός. Καλά το πάει το έργο. Ποιος είναι ο Άγιος ο Θεός, ποιος είναι ο Άγιος Ισχυρός? Ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Ο κύριος με κεφαλαία γράμματα. Γιατί είναι κύριος με κεφαλαία γράμματα?
γιατί δεν λέει τίποτα. Δεν κάνει. Δηλαδή, όποιος έχει απλανές βλέμμα είναι κύριος, δηλαδή. Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι. Δηλαδή, από πού κλαις ότι είναι κύριος? Εγώ δεν είπα ότι είναι κύριος. Όποιος έχει δηλαδή απλανές βλέμμα είναι και κύριος. Δηλαδή, και ο Χάβος με το απλανές βλέμμα, αλλά κερδίζει. Και επειδή κερδίζει, ποιο κερδίζει? Δεν πάνε και. Την Ελευσίνα. 4-0. Εντάξει. Του Δημόπουλου είναι η Ελευσίνα. Η φίλη σου η Δημοπουλέα είναι εκεί. Βεβαίως. Και γιατί το over στο 48 ήταν 1-35. Θα μας πει ο Θανάης ο Δημόπουλος. 1-36. Η φίλη σου. Αντιπρόεδρος είναι, όχι μέλος της κλιματικής εταιρείας. Ποιος, ο Θανάσης? Καλά, από προπονητή τον κάνανε αντιπρόεδρο. Έγινε ο ίδιος. Δηλαδή υπάρχει ομάδα στον κόσμο που τον κάνει, φεύγει ο προπονητής αποτυχημένος. Δηλαδή πήγαινε ο Αναστόπουλος στον Άρη αντιπρόεδρος. Δεν έφυγε ως αποτυχημένος. Ως τι έφυγε? Πέρσι σε πληροφορώ ότι έκανε έναν γύρο τραγωδία. Και η μετά ομάδα. Τι έκανε σήμερα, ένα μπιφτέκι καλύτερο? Τι γύρο έκανε, ρε? Και δεν έφυγε από προπονητή. Και μετά έσωσε την ομάδα κατηγορία. Μάλιστα. Τώρα τι έγινε. Φέτος δεν βγήκανε τα πράγματα όπως θέλανε. Το διώξανε. Δεν τον διώξανε. Τι τον κάνανε. Η ομάδα είναι. Δεν μπορεί ο Χρήστος. Ο Χρήστος. Και ο Σπύρος, ο Φούκη. Ο Σπύρος. Να διώξουν το Θανάση. Γιατί? Γιατί είναι αδέρφια, ρε φίλε. Και επειδή είναι αδέρφια. Είναι μια γροθιά, είναι οικογένεια. Γροθιά είναι. Ναι. Δηλαδή και άμα καταστρέψει την ομάδα, τι γροθιά είναι? Δηλαδή εγώ θα είμαι αδερφός με σένα. Θα έχω μια επιχείρηση. Θα με κάνεις εσύ. Αν βλέπεις ανάστα το εμπόρευμα. Ακριβώς. Και θα σε κρατήσω. Επειδή θα φας ένα κλότσο. Αν πιστεύεις ότι δεν κάνω καλά τη δουλειά, προκειμένου να με πετάξεις στον δρόμο, λες κάτσε σε αυτό το πόστο. Τι φύλακα να σε βάλω. Ρε, το βαφτίζεις όπως θέλεις. Αφύλακα τον έβαλε. Τον έβαλε αντιπρόεδρο. Αφύλακα τι κάνει ο αντιπρόεδρος, για πες μου. Ο αντιπρόεδρος τι κάνει? Στα κοντέινερ είναι. Πάει τα εμπορεύματα από εδώ, τα πάει από εκεί. Ποιο Δημόπουλος, ρε. Ένα 36 έδινε το όβερ. Αντράβαρε με τον κύριο Κωστένογλου. Τελείωνε. Στα Τρίκαλα θα το δω το κύριο Κωστένογλου. Στην Κρήτη θα δω το κύριο Κωστένογλου. Κρήτη με ποιο παιχνίδι, με ποιον? Όφι, με τον φίλο σου, τον Παπαδόπουλο. Του Άβελ. Ναι. Με τον Πασεραϊκό, με τον άλλο το φίλο σου. Θα το δω το Κωστένογλου. Με τον Απόλλωνα στο Χαριλάο θα δω το Κωστένογλου. Με τον Απόλλωνα με τη Λαμία στο Χαριλάο θα δω το Κωστένογλου. Τι με λες τώρα από τον Κωστένογλου, θα το δούμε. Πάντως συνέχισε να λες ότι. Δεν υπαγόρε ο άνθρωπος ότι είναι στραβός. Όχι, αλλά εγώ δεν τον έπαιρνα προπονητή με αυτό το βλέμμα εκεί και έχει να δουλέψει 3 χρόνια. 3 χρόνια έχει να δουλέψει ο Κωστένογλου. 5 χρόνια έχει να δουλέψει ο Λεμονής. Ξεθάβουνε κάτι βρυκόλακες, να πούμε, από τα βάθη του ωκεανού. Ο Μαρινάκης τώρα και ο. Πώς το λένε, ο Καρυπίδης. Έχει προπονητάρες εδώ που μπαίνουν άνεργοι, νέα παιδιά. 35 χρονών, 32 χρονών, 38 χρονών. Προπονητάρες. Με καλή επικοινωνία, με καλή φυσική κατάσταση. Ο άλλος ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο γυμναστής του Παναθηναϊκού που κάνει τον Παναθηναϊκό και πετάει είναι 28 χρονών. Ο Νάγκελς Πανεπάνω στη Γερμανία είναι 29 ετών. Πετάει η ομάδα του. Πάει για Ευρώπη. Ξεθάμουν κάτι σαβούρες εκεί. Πόσο χρονών είναι ο Νάγκελς Πανεπάνω? 29. 29 χρονών. Το ξέρεις ότι ανακηρύχθηκε ο προπονητής χρονιά? Δεν ξέρω, ρε κόκκινε. Εγώ τον είδα τον άνθρωπο. Δεν με νοιάζει τι ανακηρύχθηκε. Λέω ότι υπάρχουν νέα παιδιά, προπονητές, καλοί γυμναστές, ιστορίες. Πάει ο άλλος φέρνει τον Κωστένογλου, πάει ο άλλος φέρνει τον Λεμονή ή γελάει ο κόσμος. Συγγνώμη, ο Κωστένογλου είναι παροκυμένος. Τι είναι? Αν ανεβάσει τον Άρη, θα θεωρείται παροκυμένος? Τι αν ανεβάσει? Αν αλλάξει η συμπεριφορά του εικόνος που παρουσιάζει ο Άρης. Ναι. Θα θεωρείται παροκυμένος από σένα? Μα ο Κωστένογλου. Λέω, αν... Περίμενε, ρε, να σε απαντήσω. Ναι. Ο Κωστένογλου ήρθε στον Άρη, δεν τον έπαιρνε κανένας, γιατί ήταν παροχημένος. Γιατί ο Δέλλας και οι άλλοι, ο Ελευθερόπουλος και οι άλλοι, ζητούσαν από τον άλλο μπακίρια για δημόσιες σχέσεις. Ο Κωστένογλου δεν ζήτησε προς τιμή του. Λέει, α, πάω και άμα δεν βγω, δεν βγήκα. Θα του ζητήσω εγώ ευθύνη του Κωστένογλου άμα δεν βγει ο Άρης? Ακριβώς, επειδή δεν γίνεται. Αν τον βγάλει όμως, μπαίνει στη μάχη. Ο Λεμονής τώρα ήρθε. Θα τον έπαιρνε κανένας το Λεμονή? Στα ΙΕΚ Παστέρ ήταν. Δεν ξέρω που ήταν. Η ΙΕΚ Ξινή που ήταν προπονητής εκεί, στα ΙΕΚ. Λοιπόν, σου λέει, άμα έρθω εδώ. Το πρωτάθλημα θα το πάρω. Έχασε ο Πανιόνιος την Τούμπα, να πούμε. Ωραία. Αν πάρω το κύπελο, μπορεί του χρόνου να με πάρει ο Πανιόνιος. Λέω, Λεμονής, θα ξεθαυτώ. Έτσι σκέφτεται ο κάθε επαγγελματίας, ρε κόκκινε. Πήγαινα το Βούζα, την έχασε ο Βούζα την ευκαιρία. Γιατί την έχασε? Δεν την έχασε. Αν τα καταφέρει. Τι να καταφέρει, ο Λεμονής ήρθε, ρε. Τι να καταφέρει. Α, για το Βούζα λες. Με το Βαζάκα μπερδεύτηκα. Ποιο Βαζάκα, ρε, σε μπερδεύτηκα, φίλε, δεν πρόσεχα. Αν δεν προσέξεις, πάρε άδεια, ρε. Τραβά 2 μήνες να πάρεις άδεια. Ευχαριστώ. Ρε. Μου δίνεις 2 μήνες άδεια. Εγώ τι να σε δώσω άδεια, 2 χρόνια σε δίνω άδεια. Κουμάδες. Θέλω να φύγω. Τι να φύγεις, φύγες μήνες μετά ήρθε με το κοντομάνικο τώρα εδώ. Λέει άλλα θέματα. Ραπτόπουλε, επειδή ο Κόκκινος σίγουρα δεν θα ξέρει το θέμα, σχολίασε αυτά που είπε ο πρόεδρος Λαμίας για παράγοντες που είναι πρόεδροι και τους νοιάζει μόνο το στοιχηματικό κομμάτι της φωτογράφησης στο παιχνίδι του Άρη τον Καρυπίδη.
Εσύ ποιο σε 076 και α σου πω ότι θέλει για το θέμα. Γιατί φοβάσαι να το πει, φοβάσαι. Θα το πω. Βγήκε ο κύριο Πανουριά. Ναι, τι είπε ο κύριο Σπανουριά. Πανουριά. Ναι. Όχι Σπανουριά. Ναι, τι είπε. Σπανουριά είσαι στο κεφάλι. Λοιπόν. Και οι τρίχε στην πλάτη είναι μόνο γιατί κόκκινε, βλέπουν τα μούτρα. Αλλιώ θα φεύγουν και φεύγουν. Έλα αντιαισθητικέ τώρα. Άκη. Λοιπόν, ακούσου λέω. Αντιαισθητικέ. Ο Πανουριά είπε ότι εμεί παίζουμε μπάλα και ό,τι έχουμε να κάνουμε το κάνουμε μέσα στο γήπεδο, όχι έξω από αυτό. Είπε ότι δεν έχουμε δύο. Εγώ δεν έχω δύο ομάδε, έχω μία. Ναι. Είπε ότι εγώ δεν παίζω η ομάδα δεν παίζει στοιχηματικά παιχνίδια. Ναι. Είπε διάφορα. Ναι. Δώρα είπε... κάνει. Είπε ο Πανουριά. Είπε τι κάνει. Α, τι δε... Και ναι. Τι δεν κάνει. Τι... Το αν κάνει δώρα ή δεν κάνει, να το ρωτήσει, να τον πάρει συνέντευξη και να τον πει: κύριε Πανουριά, δώρα κάνετε. Θέλει να μας πει για τη διαιτησία του Καλογερόπουλου που δεν έδωσε δύο πέναλτι στον Άρη και στο τρίτο. Θέλει να μας πει ο κύριος Πανουριάς, γιατί διαμαρτύρεται κιόλας. Τι είδες τώρα, Αριανός Έλληνες, τι έκανε ο Πανουριάς. Εγώ είμαι το δίκαιο, φίλε. Έλα, και είμαι τις ομάδες της πόλης. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Τι καλό παιδί που είσαι. Χτες με είπες από όλων Καλαμαριάς έγινε σήμερα. Ναι. Τιμή μου να μου το λες αυτό. Τι θέλει τώρα ο Πανουριάς, τι είπε, ότι δεν έχει δύο ομάδες. Βλέπει, ρε φίλε, ότι χαλάει η δουλειά. Ναι. Ότι ψαλιδίστηκε η διαφορά. Ναι. Εκκρεμεί και η υπόθεση αν θα πάει στο δικαστήριο ή όχι. Ναι. Και είναι λογικό να φοβάται για την επένδυση. Τι να ανέβει, τι να κάνουμε τώρα. Α ανέβει όπου μπορεί. Ζητάει σχόλιο. Ο φίλος. Ό,τι, τι ο 076. Τι ομάδα είναι ο 076. Τι ομάδα είναι. Κληρονομικό χάρισμα. Κληρονομικό χάρισμα. Κληρονομικό ναι. Χάρισμα και μαντικές ικανότητες μόνο εσύ έχεις. Εγώ δεν διαθέτω. Και να πούμε τι δηλαδή. Εάν ανέβει ο Άρης ας πούμε με στοιχηματικά και αυτά, μαγκιά του άμα ανέβει. Μαγκιά του Πάοκ άμα πάρει την ΕΠΟ. Μαγκιά του Μελισσανίδια πάρει την ΕΠΟ. Μαγκιά του Ολυμπιακού αν πάρει το κήπο. Μαγκιά είναι όλα ρε. Ό,τι κάνει στη ζωή το αποτέλεσμα μετράει. Το πώς το κάνεις, πώς το φτιάχνεις, τι το κάνεις δεν μετράει. Η ουσία είναι μία. Το αποτέλεσμα. Πήγε ο Μεγαλέξανδρος, έσφαξε τον κόσμο, νίκησε. Πήγε ο Χίτλερ, έσφαξε τον κόσμο, έχασε. Ο ένας έμεινε στην ιστορία σαν μεγάλος νικητής στρατιλάτης και ο άλλος νομίζει καταποντίστηκε. Καλάθια και κούπες. Αυτή είναι η ιστορία. Τη γράφουν οι νικητές. Η μημάθεια είναι κυριότερα. Άσε μέρα σε κόκκινα τα σάλια σου να πούμε. Η μημάθεια. Πήρε ο Πανουριάς και βγήκε. Καλά έκανε και βγήκε. Πού βγήκε ο Πανουριάς. Εδώ βγήκε ο Πανουριάς. Ναι. Και κατηγορούσε τον Άρη. Όχι, δεν είπε ονόματα. Α. Όταν τον είπε, πέστε ονόματα. Μάλιστα. Εγώ δεν είπα ονόματα. Εντάξει, τελείωσε. Τι δεν είπε ονόματα. Είπε για να πω έχει δύο ομάδες. Ποιος έχει δύο ομάδες. Εσύ θα μου πεις. Εγώ θα σου πω. Ναι. Ο Καρυπίδης έχει δύο ομάδες. Δεν έχει δύο ομάδες. Τι έχει, μία έχει. Τη μία την έχει η αδερφή του. Η αδερφή του την έχει. Ναι. Εσύ δεν μου πεις ότι ο πρόεδρος του Άρη είναι γυναίκα. Ο πρόεδρος του Άρη είναι γυναίκα. Η ουσία ποια είναι. Άρα, η ουσία ρε ποια άρα είναι. Άρα δεν την έχει. Άσε ρε, και εγώ μπορεί να έχω ένα βενζινάδικο και να το έχω στο όνομα τη κόρη μου, τη γυναίκα. Μου. Καλά, πάει να πει ότι είναι βενζινάδικο τη γυναίκα μου, τη κόρη μου. Κάνει κουμάντο εκείνη. Επειδή ο κύριος Πανουριάς είναι επιχειρηματίας και έξυπνος, ναι. Όταν ο ίδιος δεν κατονομάζει, εσύ πιο έξυπνος και κατονομάζει. Okay. Άλλο η γυναίκα σου να έχει κάτι, ναι. Άλλο η αδερφή σου και άλλο εσύ. Ναι. Τι λες ρε κόκκινε. Τεράστια. Ρε τον κόκκινο ρε παιδιά. Να πει ότι ναι. Πείτε μου πως γίνεται δύο αδέρφια να έχουν δύο ομάδες να το δεχτώ. Ναι. Ότι μπορεί να είναι κολάσιμο. Ρε κόκκινε άσε τώρα. Άσε τα. Η ουσία ποια είναι. Είπε για τη Βέρεια και τον Άρη. Αυτό τον, ναι. Αυτό τον πείραξε. Οπότε. Ο άλλος είναι έξυπνος ο Καρυπίδης. Έβαλε ένα μπροστινό εκεί, έβαλε την αδερφή εκεί και τελείωσε. Ο Καρυπίδης έτσι και πτωχεύσει ο Άρης. Επειδή οι μετοχές είναι στην αδερφή του, δεν τον πιάνει τίποτα. Κατάλαβες. Δεν τα πιάνει, δεν τα πιάνει. Είμαι χαζό, δε φίλε. Ότι είσαι χαζό είναι δεδομένο ότι είσαι χαζό. Ότι είσαι κεφελό και χαζό, αυτό είναι καινούριο. Καλά, δεν παίρνει δίπλα στη λέξη φελό. Ναι, ναι, καλά. Μην στεναχωριέσαι. Είναι λίγο αυτό. Τι να ασχοληθώ με τον Πανουριά, μωρέ τώρα. Άμα ο Πανουριά ήταν μάγκα, πήγε στον Εύωσμο Προφιτερόλ, α πήγαινε, ξέρω εγώ, στον Τζουκλουκούμ, στα Τρίκαλα. Μπράβο στον Περικλία Μανατίδη που έκανε χθε μια παιχνιδάρα. Πήγε στα ίσια, αν και αδιάφορη ομάδα των Τρικάλων, τη χτύπησε το μάτς, έπαιξε μεγάλη μπάλα, έπαιξε την κόντρα επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο, έπαιξε και θέαμα, κλείστηκε ωραία, οι αλλαγές του σωστές, κέρδισε. Εγώ θα τον παραδεχτώ να παίξει ανάλογη μπάλα και με τον Άρη. Εγώ θέλω να βλέπω μπάλα. Ούτε ο Άρης με ενδιαφέρει, ούτε ο Ηρακλής στο ΠΑΟΚ, ούτε ο Ολυμπιακός. Εγώ θέλω να βλέπω μπάλα. Δεν θέλω να βλέπω τσίκι 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 και στοιχηματικά και κόλπα και να κάθεται άλλο να χάνει. Ματσάρα. Τρίκαλα Λαμία. Μπορεί να πάει ο Άρης και να γίνει σφαγή και αίμα. Α κερδίσει ένα 0 και α χάσει και 2-1 και τι με νοιάζει. Με νοιάζει εμένα, ρε. Δεν με νοιάζει. Μπάλα θέλω να δω. Μπράβο στα Τρίκαλα που σαν αδιάφορα δεν έστησαν πισινό. Παίξαν στα ίσια και κερδίσανε τη Λαμία. Ελπίζω. Ελπίζω λοιπόν αύριο να παίξει μπαλάρα και με τον Άρη και να τον κερδίσει και τον Άρη.
Με νοιάζει μα ποιος θα βγει. Μπορεί να βρεθεί ένας κακοπροαίρετος από τη Λαμία. Και τι να πει. Και να σου πει ότι η Λαμία έπαιξε, ότι τα Τρίκαλα παίξαν για τον Άρη. Τα Τρίκαλα παίξανε για τον Άρη. Μαγιά τους. Αν πάρω λεφτά εγώ για να κερδίσω, είναι μεγάλη μαγιά. Είναι μεγάλη μαγιά, λέω, ναι, και πιστεύω ότι συμφωνείς, ναι, να αγωνίζεσαι, ναι, για οποιοδήποτε λόγο, για να κερδίσεις. Για να κερδίσεις. Γιατί συμφωνώ. Είναι εύκολο να κάτσεις να χάσεις. Έτσι. Το δύσκολο είναι να υδρώσεις για να κερδίσεις. Και να πάρεις λεφτά για να κερδίσεις. Αν η Λαμία έχει τέτοιες ιστορίες, θα πούμε. Άλλα θέματα. Αποδεικνύεται ότι δεν έχει. Άλλα θέματα. Τι ή κάποιοι είναι πιο δυνατοί. Παρακάτω. Λοιπόν, η ιστορία με τον Ηρακλή. Άσε μας με τον Ηρακλή τώρα. Με τα μαμούθ τώρα θα ασχολούμαστε. Η ιστορία με τον Ηρακλή. Είναι 31 Μαρτίου, είναι 500 χιλιάρικα. Θα τα βρει ο Ηρακλής. Τα βρήκε, σώθηκε στο οικονομικό. Έχει να σώσει και ανταγωνιστικό. Δεν τα βρήκε, έπεσε. Η ιστορία με τον Ηρακλή και η ιστορία με τον Ανδροκλή. Έχει λεφτά ο Ηρακλής. Βρήκε. Θέλεις ρεπορτάζ. Ναι, θέλω ρεπορτάζ. Σ' ακούω. Λοιπόν. Είμαι όλος αυτιά. Προσπαθούν να πάρουν τις υπογραφές όλου του κόσμου. Ναι. Χωρίς να δώσουν λεφτά. Ποιοι. Οι παράγοντες του Ηρακλή. Ποιοι είναι οι παράγοντες του Ηρακλή, ο Μπέκα. Ο κύριος Καγιούλης. Και τον Μπέκα μαζί. Και ο κύριος Παπαδανασάκης. Κύριος Παπαδανασάκης. Λοιπόν. Και το ρεπορτάζ τι λέει, πήραν καμιά υπογραφή. Εγώ λέω ότι το όλο το 2017, ναι, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι παίκτες, δεν έχουν πάρει φράγκο. Ναι. Του τεστ δεν έχουν δικαίωμα προσφυγής. Ναι. Του τεστ μέσα σε μία εβδομάδα θαύματα δεν γίνονται. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος να τα αφήσουν. Ναι, 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 ναι. Ο Ηρακλής δεν παίρνει αδειοδότηση. Μάλιστα. Που σημαίνει τι. Αυτοί θα πούνε τώρα. Άκου τώρα το έργο. Ξέρω θα πούνε. Φταίει ο κόσμος που δεν έκοβε εισιτήριο. Ναι. Φταίει η άτιμη κοινωνία. Ναι. Φταίνε οι ποδοσφαιριστές που δεν υπογράψαν. Όχι, όχι, όχι. Άλλο θα πούνε στους ποδοσφαιριστές, κόκκινε. Θα πούνε είναι να παίρνετε 10 δραχμές. Άμα πέσουμε δεν θα πάρετε φράγκο. Λοιπόν, τι προτιμάτε. Το είπαν αυτό ήδη. Τελείως. Το είπαν. Το είπαν αυτό ήδη. Ο Ιβάν δεν βοηθάει. Που έλεγε. Δεν βοηθάει. Εγώ είπα ότι βοήθησε. Βοηθάει. Είπα εγώ ότι βοηθάει. Ρωτάω, βοηθάει. Εγώ σου είπα ότι δεν υπάρχει. Σου είπα. Βοηθάει, ναι ή όχι. Όχι, ρε. Όχι. Δεν υπάρχει. Ο άλλος ο Μυτιλινέος κάτω βοηθάει. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Φαντασιώσεις. Μάλιστα, φαντασιώσεις. Τελειώνει. Και άρα πέσατε, τελειώσατε. Καλά, καλή. Απλά σου ανακοινώνω και επίσημη deadline. Επίσημα σου λέω deadline. Αυτά τα ακούγες πριν ένα μήνα στον γιατρό μου, τον Ηρακλειδιά. Πότε σου λέω ότι το καραντί. Σου λέω. Πριν ένα μήνα πήγε Λάρη στα Γιάννα, σου λέω. Του λέει ο Κούγιας, μην ασχολείσαι με τον Ηρακλή, αν δεν πέσει αγωνιστικά που θα πέσει, άντε και σώθηκε, εντάξει, δεν ξέρω κι εγώ, θα πέσει να πούμε γιατί θα πάρει αδειοδότηση. Το είπε ο Κούγιας. Εντάξει, οκ. Τώρα το είπες εσύ, τώρα το Μάρτιο. Το Μάρτιο το είπε ο Κούγιας, το Φεβρουάριο. Πέρσι το είπα. Σου είπα. Πέρσι ασχολήθηκα με αυτό το θέμα. Σου είπα. Πέρσι ασχολήθηκα με το θέμα, όχι φέτος. Τελειώσαμε. Έρανο γιατί δεν κάνατε. Να κάνουμε έρανο. Θα κάνετε έρανο, ναι. Πώς πάει η Θαράπισσα, η Φανούρης εκεί, αμολάει να μου τον Τέφη, χτυπάει τις πόρτες και λέει υπέρ των πτωχών. Και αμολάνει οι χείρες και τα ορφανά εκεί πέρα και δίνουν λεφτά. Τα λεφτά που πάνε δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων γίνεται έρανος. Για λέγε ρε κόκκινε, για βάζετε μπροστά την, να κάνει την αρκούδα ο Χατζηπαναγής. Τι κάνει στον Πετρουλάκη που την κάνει την αρκούδα ο Χατζηπαναγής. Και δεν την κάνει, να το βάλετε έναν Τέφη εκεί πέρα, πάρτε και το Καραΐσκο εκεί πέρα με το Κοφίδι. Να κάνουν εκεί τις αρκούδες, να μαζέψετε κανένα φράγκο, να πάρει να σωθεί η ομάδα. Τι κάθεστε, στρογγυλοκαθίσατε εκεί τις κολάρες σας στις καρέκλες και κάθεστε και βλέπετε ένα τον άλλο. Τι κάθεστε. Okay. Γιατί οκ. Okay. Καίει και δεν καίει. Ακούστηκες. Τι ακούστηκες. Ακούστηκες. Διάλειμμα. Early in the evening, just about supper time, over by the courthouse. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Είμαι ο Ανδρέας Λαγός και σας προσκαλώ να γευτούμε
όλοι μαζί το Food Experience μόνο στο Mediterranean Cosmos. Για 15 ημέρες, μικροί και μεγάλοι, θα διασκεδάσουμε, θα μαγειρέψουμε και θα ταξιδέψουμε σε μοναδικές μαγειρικές εμπειρίες. Επιπλέον, 200 τυχεροί θα κερδίσουν gift cards και δώρα από τα καταστήματα εστίασης του Mediterranean Cosmos. Σας περιμένουμε. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου. Φορτώνεσαι στο σούπερ μάρκετ, φορτώνεσαι στη δουλειά, φορτώνεσαι τα άπλυτα, φορτώνεσαι στο σημάζεμα, φορτώνεσαι το παιδί και τεντώνεσαι να πιάσεις το παιχνίδι του. Αχ, πάει εδώ θα μείνω. Ξεπιάσουμε Counter Pain, τη νούμερο 1 θερμαντική αναλγητική κρέμα στην Ελλάδα, που παίρνει ζεστά τον πόνο μας. Ανακουφίζει άμεσα από μυϊκούς πόνους, πιασήματα μέσης και πλάτης, χάρη στον τριπλό δραστικό συνδυασμό της. Νιώσε τη δράση, διώξε τον πόνο. Counter Pain και συνεχίζεις. Το Counter Pain αντεδείκνεται σε άτομα με υπερευαισθησία στα σαλικυλικά. Να μην έρχεται σε επαφή με τους γλαινογόνους ή με δέρμα ερεθισμένο ή με αμοιχές. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Στιβαρός, αυθεντικά λαϊκός και αιώνια συμβίβαστος. Έπειτα από τις sold out εμφανίσεις του στο Θέατρο Βεργίνα, ο Γιώργος Μαργαρίτης συνεχίζει να μας τραγουδά τις κορυφαίες επιτυχίες του. Άκου τι θα πω. Διασκεδάστε με τα πιο ξέχαστα τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή σε ένα γνήσιο λαϊκό πρόγραμμα. Μαζί του η Άννα Κασιμάτη και Εξαμελής Λαϊκή Ορχήστρα. Μεγάλη παράταση και οι παραστάσεις συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο έως 8 Απριλίου. Τιμή από 12 ευρώ με ένα ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα 7 Spots, Media Markt και στο Viva.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θεά Α. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι, έχεις την κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν κούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ καρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Αν σου έλεγαν ότι κέρδισες μόνο επειδή το αυτοκίνητό σου είναι Αλφα Ρωμαίο, θα το πίστευες. Πίστεψέ το στη σελίδα μας στο Facebook. Αλφα Ρωμαίο Σέρβις Κουμαντζιάς. Ετοιμάστε βαλίτσες. Φέτος η κατασκήνωση UPCAM είναι δωρεάν μέσω ΟΑΕΔ για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Κατασκήνωση UPCAM. Πραγματικές διακοπές με παιχνίδια, χαρά, περιπέτεια στην κρυοπηγή Χαλκιδικής. Δωρεάν μέσω ΟΑΕΔ για παιδιά ανέργων και εργαζομένων του ΙΚΑ. Με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 28.000 ευρώ. Πληροφορίες στο 2310 223525 και στο upi.gr. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μέιμάλης. Τέρμα το Μέιμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στυχικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστάλεγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Εγώ πασχίζω και εκείνη με έχει στον πάγο. Κερασιές φίλε μου. Σπάσε τον πάγο με σύστημα. Σύστημα AgriPro. Αντιπαγωτική προστασία Stay Green της AgriPro. Και προστατεύστε τα δέντρα από τον παγετό της άνοιξης. Καινοτόμα υγρά λιπάσματα για καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη παραγωγή. AgriPro. Το πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. AgriPro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και στο agripro.eu. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα.
Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Καλημέρα. Μπούστερ για τσάπες έχετε? Πώς? Μπούστερ, ανθρωπέ μου, πώς το λένε. Εκκινητές για σκαυτικά οχήματα έχετε? Διώξτε τον, μη βγω έξω. Καλύτερα να πάτε στη Στάνταρ. Για μπούστερ και jump starter αμερικάνικης τεχνολογίας Noco, μόνο στη Στάνταρ. Για εξκαφείς, φορτηγά, τρακτέρ, νταλίκες, αλλιευτικά σκάφη και όλα τα επαγγελματικά οχήματα βαριάς χρήσης. Και για να μην χρειαστεί να αφήσετε τη δουλειά σας ποτέ στη μέση. Θες μπούστερ. Πας Στάνταρ. Άκου μπούστερ. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε παρέα με τον κλειδαρά μας, το Στέργιο Πετκανίτσα, Δελεφόρ 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Αν θέλετε κλειδιά τύπου Immobilizer με τα καλύτερα μηχανήματα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, πάτε τώρα στην Δελεφόρ 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Και αν θέλετε κλειδαρά για το σπίτι, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αυτά που λες, κόκκινε μου. Αυτά. Όταν εγώ είχαμε στην παρέα μας έναν άρρωστο, λέγαμε έχει εγχείρηση να κάνει λεφτά. Έχει λεφτά να κάνει εγχείρηση. Συγγνώμη, λάθος το είπα. Ναι. Δεν έχει λεφτά να κάνει εγχείρηση. Αν καθόμασταν λοιπόν στο πάρκο του Αϊθαράπη και βλέπαμε το Θεό απάνω να βρέξει λεφτά, ο Θεός λεφτά δεν βρέχει, κοτρώνες ρίχνει. Κατάλαβες? Οπότε λοιπόν τι κάνεις? Πας εκεί και χτυπάς πόρτες. Θα δώσει ένα κατοστάρικο, θα δώσει 70. Χτυπάς άλλη πόρτα. Τι έχεις? 50. Τι έχεις χρέη? Δώσε μας τα χρέη σου. Εσύ τι έχεις? 200. Πάμε σε αυτόν που έχει καλά οικονομικά. Ποιος είναι? Ο τάδε. Θα δώσει 250. Ρε παιδιά, έχω κοινόχρηστα, έχω αυτά, το παιδί σχολείο, σας δώσω 150. Καλά είναι και αυτά. Μαζεύεις λοιπόν λεφτά, βάζεις κάποιον ο οποίος το θεωρούν τίμιο και στην προκειμένη περίπτωση τέρας τιμιότητας είναι ο Χατζηπαναγής, δεν πούλησε ποτέ τον Ηρακλή, οι άλλοι τα τρώγαν από πίσω. Λοιπόν, δεν πουλήθηκε ποτέ ο Χατζηπαναγής σε κανέναν. Ήταν πάρα πολύ τίμιος. Αν πάρει τον Τέφι λοιπόν ο Χατζηπαναγής, που κάνει την αρκούδα δεξιά και αριστερά και χτυπήσει 100 πόρτες. Εγώ αν έρθω Χατζηπαναγής στο σπίτι μου και μου πει, ξέρεις, θέλω λεφτά για τον Ηρακλή, και θα του πω, Βασίλη, θα τα διαχειριστείς εσύ τα λεφτά, εσύ θα τα πας, θα μου πει ναι. Θα του δώσω και το παντελόνι μου. Θα του δώσω και το παντελόνι μου, το Χατζηπαναγής. Σταμάτα, σταμάτα. Μην αστιεύεσαι, ρε. Δεν κατά. Έχεις αράξει. Μην αστιεύεσαι εσύ, γιατί. Άσυ, τι αστιεύεσαι τώρα. Μα μου λέει τώρα. Εσύ είσαι Ηρακλειδέας τώρα. Εγώ αν ήμουν Ηρακλειδέας. Αν ήμουν Ηρακλειδέας εγώ. Και αγαπούσα τον Ηρακλή και ο Ηρακλή. Θα έστεινα μια εταιρεία, μια επιχείρηση, ένα ναι. Αυτό. Θα βάζα ποιο είναι ο Καραίσκος, Τίμιος, Τίμιος. Ναι. Ποιο είναι άλλο Τίμιος. Κάντο. Τι είμαι εγώ, Ηρακλής είμαι. Ρε πάπνικη, δεν πάω πέσει. Τα τερά μου δεν αγαπάω. Εσύ λέει ο Ηρακλής. Και ο Ηρακλής. Και ποιο είναι ο Ηρακλής. Μάζεψε λεφτά ο Ηρακλής. Και άμα είστε και μάγκε στα ραδιόφωνα και τα λοιπά, κάντε ένα αυτό. Να πάρτε και 50 Ηρακλειδείς. Βάλτε τα λεφτά. Πε τι είναι αυτό εδώ ο Καγιούλης. Άχρηστο με τον Μπέκα. Άχρηστη είναι. Ο άλλος, ο Παπαθανασάκης, τι είναι, άχρηστος κι αυτός. Θα πούμε μπροστά, λοιπόν, τους Ηρακλειδείς στη θύρα 10 την εμπιστευόμαστε. Όχι, ναι, αν την εμπιστευόμαστε κι αυτή μπροστά. Δεν την εμπιστευόμαστε. Ο Κουτσοπαναγής μπροστά. Τι να σε κάνω, ρε κόκκινε, μ' άρεξες εδώ τα κιλά σου να πούμε. Και ο Ηρακλής, και ο Ηρακλής. Κάνε κάτι, κουνήσου. Τι κολλήματα έχει ο κόκκινε. Τι να σε κάνω, μωρέ. Στέλνει και ξαναστέλνει άλλα μηνύματα. Λέει, κόκκινε, είσαι άσχετος. Ο Μπέρκ με τον ίδιο τραυματισμό έχει μείνει έξω 2 μήνες. Μιλάει για τον Μπρίγιοβιτς. Απάντησε το φίλο, εσύ δεν χρειάζεται να απαντήσω. Ο κόκκινος διαβάζει το ρεπορτάζ. Δεν διαβάζω. Κάνει το γιατρό και λέει ότι. Εγώ σου είπα πριν από τρεις μέρες. Σου είπα. Πριν από τρεις μέρες ότι θα είναι έτοιμος τον Απρίλιο. Ποιον Απρίλιο? Ο Απρίλιος ξεκινάει μεθαύριο και τελειώνει την. Μέσα Απριλίου. Σήμερα το ρεπορτάζ. Ποια ήταν μέσα Απριλίου? 15 Απριλίου. Το Πάσχα δηλαδή. Το ρεπορτάζ ομάδα σήμερα τι λέει? Το σημερινό. Τι με νοιάζει εμένα, ρε τι λέει? Ρε τι λέει? Ότι τι. Τι, το διάβασε έξω πριν. Ότι τι, θα είναι έτοιμος. Ότι σε τρεις εβδομάδες θα είναι έτοιμος. Θα παίζει δηλαδή center forward. Ορίστε. Ότι. Πριν από τρεις ώρες δημοσιοποιήθηκε. Τι, ότι τι. Από τη Metro Sport. Ότι τι. Ρε, το διαβάζω. Τι είναι, παιδάκι μου, να μάθουμε. Λοιπόν. Το Πρίγιοβιτς, ναι. Ο Σέρβο Στράικερ από την πρώτη στιγμή έδειξε. Στράικερ. Στράικερ λέγεται. Στράικερ είπα, φίλε. Στράικερ είπε. Ναι.
το στράικερ να ματακούσει τα Σικαριμίδη. Για λέγε, παρακαλώ. Αυτό είναι αστείο. Τι είναι, τι σοβαρό είναι. Από την πρώτη στιγμή έδειξε αποφασισμένο να επιστρέψει στον χρόνο ρεκόρ, ναι, ενώ δεν αισθάνεται καμία ενόχληση μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε στην κλίδα. Δεν αισθάνεται ενόχληση. Οι εκτιμήσει αναφέρουν δεν αποκλείεται σε τρεις περίπου εβδομάδες να τα δει ξανά στη διάθεση του Βλάντα Νίκη. Το δεν αποκλείεται, ξέρεις τι σημαίνει. Επειδή τα ελληνικά τα άμαθες με το Πασόκεση. Ρε φίλε, συγγνώμη. Τι σημαίνει το αυτό δεν αποκλείεται. Που είπα, ισχύει. Σου είπα, σου είπα. Τη λέξη δεν αποκλείεται, ξέρεις τι σημαίνει. Ότι όλα είναι πιθανά. Δεν αποκλείεται να βγάλει μαλλιά και στην πλάτη, α πούμε. Δεν αποκλείεται. Το δεν αποκλείεται τι σημαίνει. Μη φυσάς ρε κόκκινε. Λοιπόν, θέλω να την πω σε έναν τύπο. Εσύ να την πεις. Να την πω, ναι. Να τρομάξεις. Για βάλε. Τι Πόπι. Πάλι το πάλι. Πόπι. Πόπι τι έγινε, πιτσιλάς. Ρε το Πόπι. Τι πιτσιλάς ρε Πόπι εσύ. Φάντασμα του παρελθόντος. Εσύ δεν ήσουν μέσα στο πρόβλημα της ομάδος, γενικότερα της εταιρείας, στα 32 εκατομμύρια μέσα, καλέ δεν ήσουν εσύ. Τι μου γίνες τώρα δηλαδή, πριμαντόνα γράφεις κιόλας, για βάλε. Ρε τι Πόπι ρε, για βάλ το πάλι. Ρε Πόπι εσύ δεν ήσουν στο πρόβλημα μέσα. Πιτσιλάς ρε, ρε τι Πόπι ρε. Πάμε παρακάτω, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Να μην ξεχνιόμαστε, γιατί εγώ άμα κάνω χρέη σε μια εταιρεία, μετά δεν βγαίνω από το σπίτι, θα ντρέπομαι, θα λένε στο καφενείο αυτός εδώ τα βάγε. Λαμόγιο βαλακρέτα πήρες τα βάγε. Λέγει παρακάτω. Πάτε πάτ, έτσι είναι τώρα το ραδιόφωνο, πετάς, μπαμ μπαμ. Δεν είναι τώρα να κάνουμε καμιά φιδωλή πραγματικότητα, ξέρω, να κάνουμε κανένα έργο. Τα έχεις μπερδέψει. Άσε, άσε, άσε. Τα έχεις μπερδέψει. Σου μάθαμε πέντε πράγματα και τα έχεις κάνει ό,τι να. Τα μάθες εσύ, τα μάθα τα πράγματα. Στο ραδιόφωνο, ναι. Μπράβο, ρε κόκκινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες μερτικό δηλαδή από τα κέρδη. Όχι, ρε. Α, τίποτα δεν είσαι. Δεν είμαι λαμόγιο. Δεν είσαι, όχι, δεν είσαι. Δεν είσαι. Όταν να ζητήσω, ζητάω. Τέλειος. Πάμε παρακάτω. Το ότι έβγαλε ανακοίνωση για Πέλα Γκαδά. Ναι. Ως απάντηση σε αυτά που έβγαλε, την ανακοίνωση που έβγαλε η ομάδα του Απόλλων Καλαμαριάς. Ναι. Πώς ερμηνεύεται από σένα. Από μένα. Ναι. Να μας πει τι έγινε στο 0-1 με τη δόξα η Καλαμαριά. Αυτό, αυτή είναι η απάντησή μου. Να μας πει το Λαγκαδάς δόξα 0-1 τι έγινε εκεί πέρα. Αυτή είναι η απάντησή μου. Πώς θα ερμηνεύει. Αυτή είναι η ερμηνεία μου. Το απαντάω. Αυτή είναι η ερμηνεία. Ναι, αυτή είναι η απάντησή μου. Σε 10 λέξεις. Σ' άρεσε. Όχι. Δεν σ' άρεσε. Δεν με κάλυψε. Άμα δεν σε κάλυψε, τους άλλους τους κάλυψε. Χοροπηδάνε το. Έχουν πρόβλημα με τον Καλαϊτζίδη. Οι αδερφές τατά από το Λαγκαδά. Είναι ένα ωραίο τραγούδι. Μπορεί να το βρούμε. Οι αδερφές τατά από το Λαγκαδά. Λαρα 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 λα. Το 0-1 με τη δόξα πώς έγινε, να μας πούνε. Πώς μπήκε το γκολ. Πώς μπήκε, σέντρα έγινε, πώς έγινε. Να μας πούνε, να μας εξηγήσουν, ρε παιδί μου. Ξέρεις, θα μας πεις εσύ. Όχι, δεν το είπα. Άμα δεν ασχολείσαι με το Λαγκαδά, ας φάει καμιά ελιά Λαγκαδά με το ούζο που πίνεις και άσε μας ήσυχους. Το 1-4 της δράμας με τον Απόλλωνα που είδα, το είπα. 1-4 δεν ήταν κόκκινο, 2-4 ήταν. Δεν το είδες. Άστο, 2-4 ήταν. Άστο να πάει στο διάλογο. Ένα γκολ στο 95 τώρα και. Το ξέχασες, τι. Είχες φάει ροξάκι και ξεχάστηκες εκεί. Την ώρα που πήγαινε να φύγω. Α, τι, αραπάκι στο κοκκέ και έβαγες. Όχι, τελείω το μάτι έφυγα. Τι, σου το καλάδα λούξ, τι έβαγες. Γύριζε. Αγύριζε. Φάντα. Για να δούμε. Αφιερωμένο από του Απολωνιστές. Εγώ Απόλλων είμαι. Καλά, χτες σου έβγαλε τα τσάκια του ΣΑΕΚ. Και τι έγινε, σε πειράζει. Εσύ σαν Ηρακλής σου τα τσάκια του ΣΑΕΚ. Έστεινε στον πισινό στο Μελισανίδη. Για σένα μου. Έλα, έλα, πάμε. Για σένα μου. Μη μιλάς, θέλω να ακούσεις το τραγούδι. Και έτσι γίνανε, γίνανε τέσσερις με μια. Μιλάει τώρα και ο Λαγκαδάς. Οι αδερφές τα τα από το Λαγκαδά. Έβγαλε, ευγλώξα και ο Λαγκαδάς. Καλά, Λαγκαδάς, Λαγκαδίκια και πράσινα άλογα. Παρακάτω, λέγε. Θέματα, θεματάρες, λέγε. Παρακάτω. Πρωτοσέλιδο Άρης. Φόρτσα. Εσύ που έλεγες δεν βάζει γκολ ο Άρης. Με την ψυχή στο στόμα Άρης. Τέσσερα γκολ. Καλά, με τους Δημόπουλους έπαιζε. Τώρα αστεία κατάσταση. Ρε φίλε, γιατί έχεις έναν αρνητισμό. Έλα, τι αρνητισμό έπαιζε. Ένα 40 τώρα στο 50 λεπτό το over. Σε 0-0 σκορ. Εσύ. Άσημε, δεν θέλω. Που έλεγε τον. Δεν γουστάρω να μιλήσω, ρε. Δεν θέλω. Τι έγινε, ο φίλος δεν πήγε στον Ολυμπιακό. Με το φίλος δεν πλησίασε ποτέ στους τρεις βαθμούς στη Λαμία. Ναι. Εντάξει. Και τώρα που ανέλαβε ο Κωστένογλου η Θεούσα, όπως λες, ναι, είναι τρεις βαθμούς και πάει ο Ροταχώς να τους πιάσει. Μπράβο. Ναι. Τέλεια. Για πες. Ναι, πού είναι, ρε, η φίλη σου. Πού είναι. Η φίλη σου. Που κάνανε δουλειά που έλεγες πριν ότι ψάχναν δικαιολογίες οι άλλοι γιατί δεν ανεβαίνουν. Ναι, δεν κάνει καλά δεύτερα ημίχρονα ο Άρης. Τώρα πώς έκανε. Εσύ θα μου πεις.
Εγώ θα σου πω. Γιατί υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα να δεις. Ποιες είναι οι αλλαγές? Δέστε. Όχι, πες μας εσύ που ξέρεις. Όχι. Εσύ δεν ξέρεις καν ενδεκάδα. Βέβαια. Ποια είναι η ενδεκάδα του άλλου? Άσχετο σημαίνει. Ιδέα δεν έχεις. Ναι, δεν ξέρεις πάνω ποιος έπαιξε. Πού να ξέρω. Δεν ξέρεις. Αριστερό. Άσχετο. Αφού είσαι άσχετο, τι να ανακατεύει. Μην πιάνεις κουβέντα. Εντάξει. Αλλαγές ξέρεις τι έγινε. Όχι, ρε. Λοιπόν, αφού δεν ξέρεις. Άσχετο να πάει στο διάλογο. Λοιπόν, μην πιάνεις. Αχ, την ανακοίνωση τη Λαμία. Ναι, άστο, μη. Τη Λαμία. Τη Λαμία. Των αδερφών Τατά την αφήνω, αφού δεν θέλει. Λέει η ανακοίνωση. Τα ανθρώπινα λάθη έχουν πλέον τελειώσει. Για μία ακόμη φορά βρεθήκαμε στο ίδιο έργο θεατές από τη διετησία του κ. Φωτιάδη στα Τρίκαλα. Μια διετησία που στο πρώτο δεκάλεπτο διαμόρφωσε αποτέλεσμα με ένα ανύπαρκτο πέναλτι. Ήταν πέναλτι, λέω εγώ. Ενώ στα επόμενα 20 λεπτά φόρτισε με 4 κίτρινες κάρτες στην ομάδα μας. Αποκορύφωμα το καταφανέρι στο πέναλτι στο 56ο λεπτό που δεν δίνει στην ομάδα μας σε καθαρό χέρι αμυντικού του Τρικάλων. Όσο για τον Γερασάκη στην Τούρτα, ήρθε στο 94 με την αποβολή του καλύτερου παίκτη των Τρικάλων, Στεφάνοβιτ, που θα απουσιάσει από τον επόμενο αγώνα, όπου ασφαλώς γνωρίζετε ποιος είναι ο αντίπαλος. Λοιπόν, επειδή θεωρούμε τον Χρήστο Γιαλιά έναν έντιμο παράγοντα του ποδοσφαίρου, ενημερώνουμε τη διαιτησία αυτή, δεν ήταν ευνοϊκή για να πάρουν στους τριβαθμούς στα Τρίκαλα, αλλά να αφαιρέσουν στους τριβαθμούς από τη Λαμία. Αλήθεια, ο διαιτητής σε ποια έψη της Βορείου Ελλάδος ανήκει και ποια θα είναι η τιμωρία του από την ΚΕΔ? Του Ανανία. Εξαιρετικός κύριος. Σερών. Σερών. Έψ. Σερών. Νομούς. Σερών. Έψ. Σερών. Έψ. Ναι. Αυτό είναι. Έψ. Σερών. Το άσο 2, 2, 3. Το δύσκολο. Τι το άσο 2. Ξέρω εγώ τι λέω. Το έψ. Σερών. Γιατί είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Και τι να κάνω τώρα εγώ, να κλάψω? Όχι. Πώς σου φαίνεται? Δηλαδή όταν βγάζει μια ομάδα ανακοινώσεις. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Πάνω από ότι κάπου έχει μπλοκάρει. Είναι αδύνατη. Ο Τενές είναι ακόμα ή απολύθηκε? Γιατί είναι απολύθηκε, ακόμα είναι εκεί. Είσαι σίγουρος? Είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω αν απολύθηκε σήμερα το πρωί, πάντως μέχρι χθες το βράδυ. Στα site 2 η ώρα που έψαξα εγώ δεν είδα κάτι. Εσύ ούτε... πώς έψαξες? Κάποιος άλλος μπήκε για σένα. Δεν έχει. Ούτε σήμερα έχει κάτι για τον Τενέ. Έχω βρει όλα τα site. Δεν έχω πληροφορηθεί. Όχι. Τίποτα? Όχι, δεν έχει. Μάλιστα. Καλά, θα το δούμε. Για την παρέτηση του Σάκη Τσιόλη από τη Λάρισα και τα όσα δήλωσε. Επιτυχημένος έφυγε. Ναι. Κακός προπονητής. Γλύφτης και δημοσιοσχετίστας. Φουλ. Καλά. Μεγάλη παιχτάρα στη Λάρισα. Είναι γλύφτης. Γλύφτης, ναι. Και βγαίνει και αδειάζει τον Κούγια. Τι αδειάζει τον Κούγια? Πώς είναι γλύφτης αφού αδειάζει τον Κούγια? Έσωσε τη Λάρισα. Ναι. Φεύγει με ψηλά το με κεφάλι. Ακριβώς. Και τώρα για δύο μήνες θα κάτσει. Και θα βρει ομάδα με την επιτυχημένη χρονιά. Ρε φίλε, ναι. Τι λέει στον Κούγια? Τσεκουράτα. Βγαίνει και τι λέει. Του τι λέει. Ναι. Και αυτός είναι γλύφτης. Δεν είναι. Πώς είναι. Το ένα δεν κολλάει με το άλλο. Γλύφτης ρε, ξέρεις να πει γλύφτης. Πάει σε μια ομάδα με όλους τους δημοσιογράφους φίλος. Με όλους τους παλέμαχους φίλος. Με όλο τον κόσμο φίλος. Με όλους τους ρεπόρτερ φίλος. Με κανέναν να κοντραριστεί. Τίποτα το λένε, δεν απαντάει. Φίλος με όλους. Γλύψιμο, αυτό κτλ. Δεν είναι. Σάλια. Δεν γουστάρω έτσι. Στη Λάρισα με τον Κούγια δεν πρόκειται ξανά να δουλέψει και σου λέει εντάξει. Καλά το έχει πάει το έργο. Καλά το έχει πάει το έργο. Ναι. Ψηλό γλύφει εκεί δεξιά και αριστερά. Τα έχει καλά με όλους τους ρεπόρτερ. Πώς να σου το πω αλλιώς, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν μπορώ να σου το πω πιο κοψά. Έκανε ό,τι έκανε ο Αντώνης Γεωργιάδης. Είναι κλασική περίπτωση. Οι μισοί όλοι οι δημοσιογράφοι ήταν κουμπάρι του. Στις ταβέρνες παρέα. Άσε με ρε κόκκινε τώρα, είναι το, δεν θέλω να μιλήσω άλλο. Ό,τι καταλαβαίνει η κλάβα σου το καταλαβαίνει τώρα. Παραπάνω να σε πω. Μου στέλνουν μηνύματα δεν γουστάρω και εγώ. Διαβάσω την... Δεν γουστάρω εγώ έτσι σχέδιο. Ζητάνε φίλοι να διαβάσω την ανακοίνωση του Λαγκαδά γιατί διαβάσαμε... Τώρα άμα διαβάσει την ανακοίνωση του Λαγκαδά έχουν κλείσει τα ραδιόφωνα οι μισοί που ακούν το ραδιόφωνο. Δηλαδή τώρα... Η λέξη Απόλλων κλείνεται, δεν είναι... Τον Απόλλων, λοιπόν είναι τον Απόλλωνα. Έλεος ελληνικά δημόσια μιλάς. Για σένα λέει. Ο Απόλλων. Το Απόλλων. Ο Απόλλωνας και τα γράφω και ο Απόλλων. Ο Απόλλων. Εσύ συνηθίζει να τα λέει. Ο Απόλλων. Την ανακοίνωση του Λαγκαδάδια. Διάβασε για την Καλαμαρία, διάβασε. Προπαγανδιστή. Μάλιστα. 774 γίνε σαφή. Δεν σε ξεμπρόσκια 0-76. Σου είπα ότι αστόχησε. Λοιπόν. Έλεος κύριε Ξυγιαντή με φουσκωτούς. Σκεφτήκαμε πολύ. Τι είναι πώς... αυτό? Η ανακοίνωση απ' έλα αγκαλά. Πες, διαβάζω την ανακοίνωση. Το είπα πριν. Το είπες και το λέω, πες το πάλι. Η ανακοίνωση απ' έλα αγκαλά, δηλαδή είσαι απίστευτος. Έλεος κύριε Ξυγιαντή με φουσκωτούς.
Σκεφτήκαμε πολύ πώς πρέπει να αντιδράσουμε στις επαναλαμβανόμενες γεμάτες σκοπιμότητες παρεμβάσεις του κυρίου Καλατζίδη. Όμως, αισθανόμαστε ότι οι στοχευμένες παρεμβάσεις δεν πλήττουν μόνο τον Ιβάν Σαββίδη, όπως είναι η ύποπτη στόχευσή τους, αλλά προσβάλλουν όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος. Για ένα λεπτό, Δημήτρη Καλατζίδη, από πού κρίνεται ότι ένας παράγοντας του μεγέθους του Ιβάν Σαββίδη ασχολείται με την κατηγορία με εσάς και την ομάδα σας? Μήπως κρίνεται εξιδίων τα αλότρια? Από πού και ως πού η ιστορική ομάδα που εκπροσωπείτε πρέπει να κερδίσει την άνοδο χωρίς τον ανταγωνισμό των υπολείπων από εμάς? Θέλετε να υπογύψουμε στην θέα των σωματοδών κυρίων που σας έχουν παραχωρηθεί? Σωματοδών. Σωματοδών λέει. Ναι. Σωματοδών. Διάβασα. Όχι, δεν το άκουσα. Διάβασα το ρε φίλε. Σωματοδών λέει. Ήθαμε διακόπτης. Ναι. Ή θα το διαβάσεις εσύ. Σωματοδών. Τι γράφει. Πού το λέει. Σωματοδών. Ναι, σωματοδών. Με ωμέγα. Σωστό. Δηλαδή για τους μπράβους δηλαδή. Ο Καλατζίδης έχει μπράβους, αυτό λέει. Μάλιστα. Σωματοδών. Τι. Μπορώ να διαβάσω. Από το Λαγκαδά το γράψαν. Εντάξει, ναι, σωστό, ναι. Με συγχωρείς. Έχει ωραίες ελιές εκεί, να ξέρεις. Σας έχουν παρακορηθεί ως αντάλλαγμα για στις δικαστικές σας καταθέσεις. Μάλιστα. Αντάλλαγμα. Αυτό δεν γράφεται. Εσείς που γράψατε την ανακοίνωση. Δεν γράφεται αυτό. Καλά, διάβαστο, εσύ και ας μην. Με πιο καθαρό κούτελο σε εισαγωγικά. Μιλάτε εσείς για χαλίβιδες όταν αντί του Βαγγέλη Γραμμούν θα προτιμούσετε έναν πιο αθήνεο παράγοντα. Ποιον? Σοβαρευτείτε κύριε Καλατζίδη και αποποιηθείτε το ρόλο του δούριου ύπου όσο είναι καιρός. Το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης έχει περάσει πολλά και η ελπίδα όλων μας βρίσκεται στους ανθρώπους και εσείς κατηγορείτε. Σοβαρευτείτε, δεν απευθύνεται σε παιδάκια. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΠΕΛ Αγκαδά. Όπως συγκινηθήκαμε τώρα. Μεγάλη συγκίνηση. Συγκινηθήκαμε τώρα. Άρα φταίει ο Καλατζίδης για την κατάτια του ποδοσφαίρου. Και δεν φταίει κανείς άλλος και αυτά που λέει η Καλατζίδη. Εγώ είμαι φίλος του Καλατζίδη. Είμαι φίλος του Καλατζίδη και απαντάω σαν φίλος του Καλατζίδη. Δεν είμαι δικηγόρος του, φίλος του είμαι. Απλά επειδή. Τώρα κακό τον κάνεις τον Καλατζίδη. Καλά, οκ. Okay. Γιατί. Να τον πάρει τηλέφωνο και. Ένα άμπαλο σαν και εσένα να πας αφού πήγες. Ναι. Πού έκανε κερκίδο Ηρακλής. Στην Τρία. Να, στην Ένα έκανε. Λέγει ότι θέλει. Στην Ένα έκανε και έφευγε ο Αλέφαντος και το χειροκροτούσαν και άλλοι το μουτζώνανε. Στη Θύρα Ένα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ας το παραμύθι ότι ήσουν οπαδός του Ηρακλή. Ναι, ρε, όχι. Άσε. Τι οπαδός του Ηρακλή. Εκτός έδρας δεν σε έχουν δει ούτε μία φορά. Πήγες εκεί μετά, έκανες το Βουργνούδι εκεί, τι έκανες τον Οβελίξ, να βγεις φωτογραφία. Ό,τι πεις. Ρα πάνω στους survivors έχουν ανάγκη οι διάσημοι. Ναι. Εσύ άμα πήγαινες στο survivor, πού θα πήγαινες? Εγώ να πάω στο survivor. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι και δεν με ενδιαφέρει. Στους μαχητές θα πήγαινες. Ποιοι είναι οι μαχητές? Στους μαχητές θα πήγαινες. Όχι, στους άμαχους θα πήγαινα. Κόκκινε πέρα του Φαλακρού, ο Άρης έχει ανέβει. Μακάρι. Όχι, να λέει, άκουσε τι είπε, μακάρι, ο Αρπετόπουλος. Να λέει να μην ανέβει, ρε. Για να ανέβει. Και εσύ τώρα, ρε Γκλόμπε, μας λες ότι κάποιος ο Καλατζίδης και ο Απόλλων Κακομοιριάς βγάζουν γλώσσα για τον Ιβάν. Άντε κόψε λάσπη προπαγανδιστή, χανουμολάγνε. Άκου εδώ, ναι. Αυτό εδώ, εγώ είπα ότι ο Καλατζίδης έχει καλές σχέσεις με τον Μελισανίδη. Δεν είπα ότι την έβγαλε καλαμαριά. Αν ακούς καλά ραδιόφωνο. Εκτός αν ακούς και πίνεις να πούμε τίποτα ουσίες οι οποίες είναι και απαγορευμένες. Κλαίει και ο Λαγκαδάς, η θηγατρική του ΠΑΟΚ. Να θυμίσω πως ο Γκάτσο Γραμμένος και η γυναίκα του Ζωγοράκη είναι από τα περίχωρα του Λαγκαδά. Άρης Λαγκαδά. Το σταμάτησε. Τώρα αυτό τώρα γίνεται. Αυτό δηλαδή είναι αλητία. Επειδή είναι. Κατάγονται οι γυναίκες του από εκεί. Από ποιο χωριό είναι αυτός? Ο Γκάτσο, ξέρεις? Ιδέα δεν έχω. Τι κάνεις, για. Δεν ξέρεις. Σε τι θα βοηθήσει? Τι κάνεις, εκπομπή, σε τι θα βοηθήσει αν ξέρω ποιο χωριό είναι? Εντάξει, η λεπτομέρεια λέει μετράει, ρε Κόκκινε. Δεν ξέρεις. Σε ποιο μπουζουξίδικο δούλευε? Δεν ξέρω επίσης. Τι ξέρεις? Εγώ τον Καγκάτσο τον γνώρισα σαν δικηγόρο το 1989 και μέχρι εκεί. Το 1989 έβγαζες δίσκους. Είχαν ένα γραφείο δικηγόρου. Μάρκο Μπελελή. Επειδή είσαι άσχετος. Είχαν ένα δικηγορικό γραφείο μαζί με τη γυναίκα του. Και έκανες και το γόι εκεί. Στο κέντρο, τι έκανα? Έκανες και το γόι. Είπε γόνι πριν. Γόις. Γόνι. Έκανε και το γόι. Είχε τότε λίγα κιλά. Ήταν ωραίος. Τόμ Κρούζ σκέτος. Μετά πλάκωσε τα πιτόγυρα και έγινε σαν μοσχάρι. Από τότε με είχε γυαλισμένο. Αλλά δεν του έκανα το χατήρι. Καταλάβατε. Ομολόγησε. Τόμ Κρούζ με είπε. Α, τι άλλο θα μας πει. Και μετά μου λέτε ότι υπάρχει ελπίς. Δεν υπάρχει. Χάλασε κι αυτός. Βρε τη χρυσή που έχω δίπλα μου. Βρε την κοπελίτσα μου. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, να υπενθυμίσουμε ότι μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν
για να διαγραφεί το αυτοκίνητό σας, για την οριστική διαγραφή, αφού το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκίνητου έχει καταργηθεί. Για οριστική διαγραφή λοιπόν τηλεφωνείτε στο 18133 Αφή Κωνσταντινίδη, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας. Έχουν πολυετήπειρα στο χώρο, θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Για οριστική διαγραφή καλέστε απλά 18133 Αφή Κωνσταντινίδη. Απαραίτητο διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως μετά με γραμμές, ενώ δεν ξεχνάτε ΑΜΗ3 κενό αρνή 30 είναι αυτά, ονοματεπώνυμο στο 54344. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Εδώ θέλουμε να έχουμε τις πόρτες μας πάντα ανοιχτές και το τραπέζι μας γεμάτο. Γι' αυτό στα Lidl έχουμε όλα τα καλά στην καλύτερη τιμή. Έλα στα Lidl από 5η έως Παρασκευή για μπακαλιάρο υγράλατο με κόκαλο το κιλό τώρα 5,99. Μπισκότα 4 συσκευασίες 200 γραμμαρίων 27% φθηνότερα τώρα 1,29. Και πατάτες Κύπρου συσκευασία 3 κιλών το κιλό 1,11. Όλα τα καλά στα Lidl. Ξάλλος έχει προκληθεί με την κατάργηση του ΦΠΑ στις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτου. Ισχύει μόνο στη Ford Βροχίδης Χατζής. 50 χρόνια Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες προσφορών για όλα τα μοντέλα Ford. Και δώρο το ΦΠΑ στο σέρβις. Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες που αλλάζουν τον κόσμο της Ford. Ford Βροχίδης Χατζής. Αξία που εμπιστεύεσαι. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi's Top Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Έχει γίνει καπνός. Venturi's Top Smoking System και καθάρισες. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Venturi's στα φαρμακεία από τη Vitor Gun. Με καφέ, fine Brazilian blend και παραδοσιακή τυρόπιτα. Η Milko και παραδοσιακή τυρόπιτα. Μόνο με 2 ευρώ στα Everest θα ξυπνάς με άλλη διάθεση. Everest. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο everest.gr. Ένα και ένα κάνουν δύο. Γι' αυτό στα Grand Optical με κάθε ζευγάρι γυαλιά οράσεως σας κάνουμε δώρο ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Για όλο το Μάρτιο και τον Απρίλιο και μόνο στα Grand Optical. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρος. Ταξί, ταξί. Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα. Αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Εγώ πασχίζω και εκείνη με έχει στον πάγο. Κερασιές φίλε μου. Σπάσε τον πάγο με σύστημα. Σύστημα AgriPro. Αντιπαγωτική προστασία Stay Green της AgriPro. Και προστατεύστε τα δέντρα από τον παγετό της άνοιξης. Καινοτόμα υγρά λιπάσματα για καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη παραγωγή. AgriPro. Το πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. AgriPro. Ενημερωθείτε από τον γεωπόνο σας και στο agripro.eu. Άνοιξε η μεγαλύτερη κρεαταγορά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Φοίνικας Κρεαταγορά. Αυτά που θα σου πω δεν τα έχεις ξανακούσει. Κοτόπουλο ολόκληρο το κιλό μόνο 2,39. Μπριζόλα το κιλό μόνο 3,89. Κιμάς μοσχαρίσιος το κιλό μόνο 5,99. Νέα μεγάλη κρεαταγορά Φοίνικας. Απίστευτο. Κρεαταγορά Φοίνικας στην είσοδο της Θέρμης από τη Λεωφόρο Μουδανίων στην οδό Λέοντο Σοφού. Θα ψωνίσεις πιο πολλά με λιγότερα λεφτά. Στον Μασούτη βγαίνετε διπλά κερδισμένοι και σε αγορές και σε πόντους με τη MasCard. Πέμπτη και Παρασκευή. Σκύπ, σκόνη, υγρό, πανίσχυρο, μικρό και κάψουλες. Η συσκευασία μόνο 7,60. Όλα τα ξυριστικά ζιλέτ 35% φθηνότερα. Χαρτιά υγεία ζέμπα 40% φθηνότερα. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα, με κάθε έκδοση νέας κάρτας Μασούτης Visa της Eurobank μέχρι τέλος Μαρτίου, κερδίζετε 40 ευρώ για αγορές από τα καταστήματά μας. Πώς πάει, ελεφάντα? Κρυωμένο σε βλέπω. Είναι βουλωμένη η μύτη μου. Τι να κάνω? Ρώτα τον υποπόταμο.
Εζιξίν, το ρινικό σπρέι χωρίς κορτιζόνη που απελευθερώνει άμεσα τη βουλωμένη μύτη και διαρκεί 12 ολόκληρες ώρες. Εζιξίν και αναπνέεις. Ρώτα τον υποπόταμο! Δεν χορηγείται σε παιδιά κάτω των 7 ετών. Να μην χρησιμοποιείται για διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Κάποιες αξίες στη ζωή παραμένουν σταθερές. Επειδή λοιπόν το μεράκι μας για καλό και ποιοτικό φαγητό μένει αναλύωτο, εμείς, οι δημιουργοί του πρώην διαχειρός αρέτου Ηλιούπολης, αλλάξαμε και γίναμε Μάσιμα, αλλάζοντας μόνο το παλιό όνομα. Μάσιμα λοιπόν, με πολύ όρεξη για Μάσιμα. Γιατί με το πέρασμα του χρόνου, το μόνο που αλλάξαμε είναι το όνομα στην επιγραφή. Μακρυγιάννη 74 Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310-665590 και στο μάσιμα.gr. Αποκτήστε το νέο πεντάθυρο Fiat Tipo στην Gallia.gr. Αποκτήστε το νέο πεντάθυρο Fiat Tipo στην καλύτερη τιμή της κατηγορίας του. Από 12.990 ευρώ. Με 5 χρόνια εγγύηση, 5 χρόνια οδική βοήθεια και με 99 ευρώ το μήνα. Νέο πεντάθυρο Fiat Tipo. Δίνοντας λιγότερα, αποκτάτε περισσότερα. Νέος επίσημος διανομέας Fiat Cummins ΑΕ. Δημοσθένους 33, έναντι Λαχανγοράς. 2-3-10-7-53.000. Όπως είπαμε, κυρία εσύ. Καλησπέρα. Πού ήσουν όλη μέρα, ρε? Ο, μη μου πεις ότι πήγες μάλι, σε έφαγα. Με τέτοια κέρδη θα πας με όποιον βρεις. Στο Princess Casino βρίσκεις κληρώσεις μετρητών. 4.000 ευρώ κάθε Τετάρτη, 10.000 ευρώ κάθε Παρασκευή και Κυριακή και 12.000 ευρώ κάθε Σάββατο. Συνολικά 320.000 ευρώ σε κληρώσεις για όλο το Μάρτιο. Σε περιμένουμε. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, επιστρέψαμε με την ώρα των ακροατών, το 23-10 για 3 εντάρια πλέον να είναι στη δική σας διάθεση. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54-3-40. Μετρόπολης 95, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό, ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η Hyundai Ασκιάδης Παροδήμος, όπου θα βρείτε το Hyundai i20 1200 κυβικά με 10.990 ευρώ. Με αυτοκίνητο για test drive να το δοκιμάσετε, να το οδηγήσετε, να το δείτε, να ξέρετε τι αγοράζετε. Με 5 χρόνια εγγύηση για απεριόριστα χιλιόμετρα. Με 2 χρόνια service εντελώς, μα εντελώς δωρεάν. Και με περισσότερα τηλεφωνώντας το 2310-596-596 στο 596-690. Τέσσερις βλέπω στην αναμονή. Άλλους πάμε και περιμένουμε άλλους δύο. Αυτός. Παρακαλώ. Καλησπέρα, ε. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ. Ρε εσύ, τρία δεν πιάνε. Θέλω να ζητήσω λίγο συγγνώμη προκαταβολικά από τους συνακροατές. Μπορεί να τους κλέψω ένα λεπτάκι και να ευχαριστήσω εσάς τους δύο για την ανοχή που θα δείξει σε αυτά που θα πω. Τι κάνετε? Κύριε Χρήστο, ξέρω ότι ακούτε αν είναι λοιπόν στη συγκεκριμένη εκπομπή που μιλάμε τώρα. Θα σας πω το εξής. Πρώτον, δεν θα μπω στο τρυπάκι σας. Γιατί εγώ θεωρώ όρος τους συνακροατές του Μετρόπολης 95,5 εις αξιούς μου. Τι είπατε, κύριε, τον κύριο που αναφέρατε δεν άκουσα. Ορίστε. Είπατε κύριε ποιον? Κύριε Χρήστο Ραγκάτη. Α, μάλιστα. Θεωρώ, λέω, πρώτον, όρος τους συνακροατές μηδενός εξερουμένου του Μετρόπολης 95,5 εις αξιούς μου, κανέναν κατώτερό μου, κανέναν ανώτερό μου. Δεύτερο, θέλω να σας πω ότι παρόλο στους διαφυκτισμούς, τις κομματικές ή οπαδικές διαφορές μας, την ίντρικα, τα πειράγματα, εδώ είμαστε μια παρέα και ένα ραδιόφωνο μέσω του οποίου κυκλοφορεί τρόπος ζωής για μας και μέσω του οποίου ξεχνάμε το στραγγαλισμό που έχουμε υποστεί οικονομικά και ψυχολογικά από την κυβέρνηση που μας κυβερνάει. Θα σας πω τρίτον ότι λατρεύω τον Αυτόπουλο. Αγαπώ τον κόκκινο και είναι πάρτι κουλιανού, όσο και σας πειράζει. Θα σας πω ότι ό,τι έχω κάνει με τα χέρια μου και όχι με τη γλώσσα μου και δουλεύω από 14 χρονών παιδάκι.
Και τέλος θέλω να προκαλέσω και έναν δημόσιο διάλογο μαζί μου, επειδή το έχετε πάει επί προσωπικό, να κάνω μια επικοδομητική συζήτηση όσο μπορεί κάποιος μαζί σας να κάνει επικοδομητική συζήτηση. Και μέσα από την επιχειρηματολογία την οποία θα αναπτύξουμε, αγαπητέ κύριε Αγκάτη, να δώσουμε τη δυνατότητα στους χιλιάδες ακροατές του Μετρόπολης, ειδικά αυτής εδώ της εκπομπής, να κρίνουν ποιος έχει την ποιότητα. Ο Βοσκός που σταμάτησε την Τρίτη Γυμνασίου γιατί έπρεπε να δουλέψει και να έχει αυτά που ήθελε, όχι ότι τον ανάγκασε κανένα παιδί και παραγγελία, ή ο μεγάλος παραγωγός, ο οποίος του αρέσει να ξεχωρίζει τους ανθρώπους και να τους βάζει σε κατηγορίες, κάνοντας κυβίστηση την επόμενη ημέρα, λέγοντας ότι είπε περιαστιευόμενος ή οτιδήποτε άλλο. Και σας πείραξε, κύριε Αγκάτη, στο πρωί που σας είπα ότι πήχτηκα σαν λάτρης και ακροατής του Κωστή Ραυτόπουλου, όταν χαρακτηρίσατε το ακροατήριό του δυσοδιέστερα από το δικό σας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ για το χρόνο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Κλείσε το ραδιόφωνο, Μάρκο. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, ρε, Μάρκο. Καταρχήν συγχαρητήρια. Θα τον δώσω εγώ εκ μέρους του. Το φιλαράκι από την Καστοριά, γιατί μας κάλυψε όλος. Μπράβο του, γιατί πρώτη φορά μίλησε έτσι. Πράγματι δεν κάνουμε, κάνουμε μόνο διάλογο. Δεν έχουμε τίποτα ο καθένας μας με τον ένα και με τον άλλον. Ασχέτως τι ομάδα υποστηρίζουμε. Τι πρόβλημα είχε, δεν το άκουσα εγώ με αυτό που ανέφερε. Σκυλιά. Σκυλιά, σκυλιά. Έχει τόσα σκυλιά δηλαδή. Ο στρατός. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η οποία είναι στην εξουδετερώση των κρητικών οργανισμών. Τι δουλειά έχει, ρε, με την. Η σταμάτα, θέλε, για θέματα. Τι δουλειά έχει η αντιτρομοκρατική με το στρατό, ρε, κόκκινε. Άκου λίγο. Τι δουλειά έχει. Γιατί. Άκου λίγο. Αυτό με την αστυνομία. Άκου λίγο, γιατί είναι επικίνδυνο, δεν ξέρει. Ναι, για περίμενε. Κάτσε να μάθουμε τώρα, περίμενε. Η ιστορία που είχε γίνει εδώ πέρα στην περιοχή και εκενώθηκε όλη η περιοχή για κάποιες ώρες πριν από ένα μήνα. Ναι, ναι. Λοιπόν. Υπάρχει μια υπηρεσία στο στρατό η οποία είναι για την εξουδετερώση τέτοιων εκρηκτικών μηχανισμών, βομβών και λοιπόν. Αυτή είναι του στρατού, δεν είναι της αστυνομίας. Ναι. Λοιπόν, παράλληλα τα σκυλιά αυτά, όπως υπάρχουν τα σκυλιά της αστυνομίας, τα οποία ανοιχνεύουν ναρκωτικές ουσίες, υπάρχουν και τα αντίστοιχα σκυλιά του στρατού, τα οποία, τα οποία είναι για εκρηκτικές ύλες και βοηθάνε πολύ σε αυτό. Συμφωνούμε. Τα εκπαιδεύουν. Και φυσικά φροντίζουν για αυτά. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Όταν ήμουν στο στρατό, πάντως τα ναρκωτικά περνάγανε από την Τουρκία και δεν είχε σκυλιά τότε τίποτα. Βαράγαν τα τούμπανα οι λοχαγοί. Για λέγε. Λοιπόν, αν κάνει εκπομπή. Ναι. Ακούσε. Ναι, 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 ναι. Αν κάνει εκπομπή. Ναι. Θα σας κάνει κακό. Γιατί? Γιατί θα είναι ο πιο δημοφιλής αυτός και ο απολύτως ο Ανδρέας. 100%. Και πού είναι το κακό, δηλαδή. Θα ζηλεύει ο κόκκινος. Σωστό, έχεις δίκιο. Γιατί να μην το κάνεις. Δεν ξέρω ποιος θα ζηλεύει. 100% το λέω εγώ. Ρε, γιατί να μην το κάνεις. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Μη. Επόμενη γραμμή. Ρε εσύ, Ούτσενα. Όλοι έχουμε μια ημερομηνία λήξεως. Κάποια στιγμή θα περάσει η βογιά μας. Σταμάτα, ρε, και πάνε να εξομολογηθεί στον πάτερα Βακούμ. Καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας, κύριε. Λοιπόν, ναι. Τα Hyundai για τις προηγούμενες μέρες που είχες το ερώτημα. Ναι. Τα Hyundai είναι τόσο φθηνά γιατί παράγονται στην Τουρκία. Και τι πειράζει. Όπως και ορισμένα Toyota, όπως και Renault και δεν συμμαζεύεται. Land Rover. Όσο για την ιστορία με την Ολλανδία, ναι. Λίγο να γυρίσουμε και τη θεματολογία. Πρώτον, έγινε θέμα για τα Hyundai. Όχι, ρε, προχθές, μέχρι χθες το συζητούσατε γιατί έλεγε ο Φαλακρός γιατί είναι τόσο ακριβά, πώς γίνεται, τόσο φθηνά. Πώς γίνεται να είναι και τόσο εσύ φθηνά. Εσύ λες γιατί κατά δεν παράγονται, στην Κορέα παράγονται, φίλε. Κορεάτικα είναι, φίλε. Όχι, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Το i20 παράγεται στην Τουρκία. Ρε, καλή μου άνθρωπε, στην Κορέα παράγονται. Κοίταξε, δεν σου χαλάσω την εκπομπή, πήγαινε ρώτα να μάθεις. Η Toyota, η Corolla, η Sedan παράγεται στην Τουρκία. Η Sedan. Παράδειγμα, ναι, να σου, ναι, πω. Εντάξει, τελείως. Και όσο για τους Ολλανδούς, 10.000 εταιρείες Ολλανδικές δραστηριοποιούνται στην Τουρκία. Αυτά όλα που παίζουν στις τηλεοράσεις είναι. Μα δεν κακό το φτηνό εργατικό χέρι.
Άμπραβο. Εντάξει, δεν κακό. Κοίταξε, είναι πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες έχουν καταφύγει στην Ασία, ειδικά στην Κίνα και στην Ινδία, προκειμένου να έχουν φθηνά εργατικά χέρια. Με την Τουρκία δεν κολλάει αυτό. Πάμε παρακάτω, εντάξει. Δεν έχει φθηνά εργατικά στην Τουρκία. Ποιος το είπε ότι δεν έχει? Έχουν κουβαλήσει όλη την Ανατολία από την Άγκυρα και δόθε και δεν έχει εργατικά χέρια. Τι λες τώρα? Αυτά. Λοιπόν, άκου λίγο. Ναι. Η Τσεχία, τώρα βλέπω ένα ρεπορτάζ, ναι. Το κατασκευάζει στην Ινδία. Η Τσεχία το κατασκευάζει στην Ινδία. Η Τσεχία το κατασκευάζει στην Ινδία. Ναι. Τι η Τσεχία έχει προτιμήσει ως έδρα παραγωγικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη και η Hyundai που κατασκευάζει εκεί τα i20, i30 και i35 και το i στην Ινδία. Στην Ινδία? Ναι. Όχι στην Τουρκία. Καμία σχέση με Τουρκία. Εντάξει, βέβαια, και οι Χρυσαυγίτες κάνουν εταιρείες στη Βουλγαρία. Τι πάει να πει αυτό, αλλά τη σημαία την έχουν από όξο να πούμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ναι. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Άντε, με τα Hyundai σας τα πω. Γιατί τώρα σε χλαμάρες τώρα, ναι. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω στον Γρηγόρη. Να σφυράκες. Έτσι, σφυράκες. Λοιπόν, επειδή είναι πολλά παιδιά που θέλουν να στείλουν μήνυμα για το αρνί. Πες ότι το τυχαίνει κάποιος από εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Μιλάω, ξέρεις από πού παίρνω τηλέφωνο. Από πού παίρνω, Κοζάνη. Άμα πάρω... Ναι. Που κοζά, από το Λεμαίδα. Ναι. Το ίδιο λοιπόν, πράγμα άμα είναι, πάρω εγώ. Ναι, ρε φίλε, κάτσε λίγο να σε ρωτήσω κάτι. Δεν κατέβουμε για αρνί στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, άμα το τύχει κάποιος φίλος, μπορώ εγώ με την ταυτότητά του να το πάρω και να το φέρω πίσω? Θα το φέρω εγώ να θα το πάρεις στον αυτό. Αυτό είναι κάτι που θα το ρωτήσω και πιστεύω πως γίνεται. Θα μου το πεις. Λοιπόν, δεύτερον, τέλος το πάω. Άμα δεν κερδίσουμε αρνί, να μας πει το φιλαράκι από την Καστοριά, άμα έχει αρνιά, να πάμε στην Καστοριά να πάρουμε. Ωραία. Λοιπόν, και τρίτον, θέλω να μου πεις, αφού είναι φεν, πάω και εκεί σήμερα, γιατί δεν μιλήσατε για Ηρακλή? Είδες που έχεις το, λίγο μιλήσατε. Το μυαλό σου αλλού. Παλού πάει το μυαλό μου. Τι θα γίνει? Μιλήσαμε, θα ρε φίλε, για Ηρακλή. Μιλήσαμε. Εγώ έκανα θα και... πέσετε. Εσένα λέει κόκκινε. Κόκκινε. Θα πέσετε. Ο Ηρακλής, μα δεν πληρώνει. Πέφτει εξωγωνιστικά. Όχι εξωγωνιστικά. Το μπαμ σε είπα την προηγούμενη εβδομάδα έγινε. Πέφτει εξωγωνιστικά. Τέλος. Εντάξει. Αφού θέλω να το κρατήσει έτσι, κρατώ το. Και είδε, έσφυξα και τη γροθιά μου μόλις έβαλε τον κόλο Πλατανιάς. Είσαι ειλικρινής και παντελονάτος. Σε παραδέχομαι. Γεια σας. Επόμενος κύριος. Παντελονάτος. Καλημέρα, κύριε. Έλα, παιδιά. Εδώ είμαστε, κύριε. Παναθηναϊκός από Καβάλα, τι κάνετε? Ξαναπες το, φίλε, χάθηκε η γραμμή σου. Παναθηναϊκός από Καβάλα. Σ' ακούμε, Παναθηναϊκή από Καβάλα. Τι κάνετε? Πολλούς Παναθηναϊκούς έχει η Καβάλα. Λοιπόν, δύο θυματάκια στον μπαμ. Ναι. Έχει πολλούς για. Έτσι. Είμαστε πολλοί εδώ. Πρώτον, για να πάμε στο ντέρμπι, για μένα ο κορυφαίος παίκτης Παναθηναϊκού ήταν ο Κουρμπέλης. Έκανε το καλύτερο του παιχνίδι φέτος. Ναι, ήταν πολύ καλός. Ναι. Τακτικά όμως, το μυστικό του Παναθηναϊκού ήταν οι δύο πλάγοι μπακ. Γιατί ήταν πάρα πολύ καλή στο ανέβα κατέβα, ήταν πάρα πολύ καλή στο έναν με έναν αμυντικά και δώσαν πλάτος σε δύο εξτρέμ να πατήσουν περιοχή και να πέσουν στους αργούς χαμηλά στόπερ του Ολυμπιακού, τα κότα. Αυτό, το μυστικό ήταν. Τακτικά, όντως ο Κουρμπέλης, όντως αυτό που λες, έχεις αλήθεια. Έχεις πει την αλήθεια. Είναι ο καλύτερος. Ναι, ήταν ο καλύτερος. Αλλά τακτικά ήταν οι δύο πλάγοι μπακ που δώσανε στους καλύτερους παίκτες και τους πιο άστοχους. Καλύτερους γιατί πήγαν στη διείσδυση, πήγαν στο ένας με ένα, πήγαν στις εκτελέσεις, αλλά ήταν και τραγικά άστοχοι. Ναι, είχαν πολλά τρεξίματα, αλλά στην αρχή, ειδικά ο Κολυμπαλή ήταν αρκετά κακός και άστοχος παίκτες. Ο Εμποκού και ο Κλωναρίδης είναι υπεύθυνοι που ο Ολυμπιακός δεν διασύρθηκε. Ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο, δεν έχουν εκτελεστική δυνότητα. Δυστυχώς, για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Το δεύτερο θέμα, ξέρω ότι δεν βλέπεις εθνική τώρα. Δεν αλλά... μ' αρέσει, όχι, είμαι αντιεθνική ομάδα. Ναι, μωρέ, αλλά ξέρεις τι, πώς θα βλέπεις αν ξεκινούσε ο Σκύμπε στο κέντρο με Ζέκα και Σιώπη? Κοντή είναι και οι δύο. Ποιο να βάλεις? Φίλε, για την εθνική είναι άλλο το θέμα. Κάτσε να μας πει ο Κόκκινος, που είναι και εθνικόφρονας. Που δίνει το, που δίνει το δικαίωμα στο Ραπτόπουλο και στον κάθε Ραπτόπουλο να τη βρίζουν. Πω, θα κλάψω. Όταν φίλια. Ο Σιώπης και ο Κόρμπος κάνουν ένα πρωτάθλημα για 25 αγωνιστικές επικό. Και ο Μανθάτης με τον Ανδρούτσο έχουν κάνει από 5 παιχνίδια. Και τους καλεί στην εθνική. Δεν αισθάνεσαι χαζός? Τώρα, ναι, είναι. Αλλά πιστεύω ότι και με. Δεν παίζουν στην ίδια θέση ο Μαρθάνης. Ναι, ρε φίλε, ναι. Αν παίζουν στον Πανιόνιο θα τους φώναζε? Όχι.
Αν όχι, παίζ... όχι. Ναι. Παίζουν στον Ολυμπιακό γι' αυτό. Είναι μανατζερικό το θέμα. Ναι, ωραία. Αυτό λέω, είναι λόγο. Δηλαδή οι το, άλλοι ναι. έχουν οργό στο σωστό, κέντρο. Σωστό, σωστό, και, σωστό. Τους, και αναγκάζεται και του καλεί γιατί έχουμε σωστό. Και πρόβλημα χαφ στην Ελλάδα. Σωστό. Και οι άλλοι επειδή φόρεσαν τη φανέλα του Ολυμπιακού του φέρουν. Και λε, ρε φίλε. Κοίταξε όμω, Γρηγόρη. Δεν έχουμε και. Κάποτε με το Σάντο είχαμε. Κάποτε με το Σάντο για να πάρει Πάοκ λεφτά είχαμε τον Πάοκ να παίρνει 10 παίκτε. Ακορωμάω Πάοκ. Ρε παιδιά, τα ίδια πέσεις, έλεγα και τότε. Ο Μάνταλος είναι Μπακασέτας, όμως. Ο Μάνταλος είναι. Τέλος πάντων, εμείς απαντήσαμε. Να είσαι καλά για να προλάβουμε έναν ακόμα. Έναν ακόμα. Δύο λεπτά και έχεις φίλε. Φάουλ σε καλή θέση για τον Απόλλωνα. Αφού με κίτρινη κάρτα ο Αργυρίου. Αφού είπες, όχ, στο τείχος το πάει. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς το. Κύριε Γραπτόπουλε, εγώ ακούμε. Μάλιστα, εσείς, ναι. Ναι. Θέλω να σε δώσω θερμά συγχαρητήρια για τις εκπομπές μου. Και σένα βέβαια και τον κύριο Κόκκινο για το μεσημέρι, αλλά ιδιαίτερα για σένα για το βράδυ, κυρίως δε όταν έχεις τον γιατρό. Ο γιατρός. Μα είναι απίστευτα ενημερωμένος σε βαθιά μέσα ποδόσφαιρο. Όταν ξεκινάει τις αναλύσεις και τις γνώσεις μάλλον που έχει στις ομάδες για τις Β' Εθνικής. Β' γάμα. Μα είναι απίστευτα. Ήθελα τόσο πολύ να τον ακούω. Είναι από τους λίγους που αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Πήρε το αεροπλάνο να πάει να δει Πλατανιάς Ηρακλής. Πήρε το αμάξι με 80 άλογα Λάνσια Ύψιλον μηχανή καινούρια να πάει στη Λάρισα. Θα πήγε στη Ξάνθη. Έφαγε μια μηχανή. Άλλαξε τη μηχανή. Γιατί λες τι αμάξι. Το ξέρω πώς θα είναι. Σιγάρε, δεν έχει Τζάγκουαρ, ρε Κόκκινε. Φιατάκι έχει. Σταμάτα, ρε Κόκκινε, τα σάλια. Συνεχίστε, κύριε. Εδώ και 10-12 χρόνια. Σε ακούω μεσημέρι βράδυ. Είμαι αυτό που πρώτα σε είπε φύγε, ρε Κώστα. Πήγαινε Αθήνα, πιάσε ένα κανάλι και να έχεις τηλεθέαση 50%. Όχι φίλε, είναι λάθος αυτό που λες. Αυτοί δεν γνωρίζουν. Διότι σε εκείνο το κανάλι που λες που προτείνεις να πάμε, δεν μπορούμε να πούμε αυτά που λέμε εδώ. Θα προβάλλεις. Δεν θα μας αφήσουν, θα μας διώξουν σε ένα μήνα. Και επειδή εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας, τζάμπα θα πάμε, τζάμπα θα έρθουμε. Καταλάβες τι γίνεται. Εκεί έχουν συμφέροντα πολιτικά. Είναι μέσα λόμπι, είναι μεγαλοπαράγοντες. Ναι, ναι. Εδώ είναι η Θεσσαλονίκη χωριά και έτσι σαν χωριάτες επιβιώνουμε. Κατάλαβες αυτή είναι η ιστορία. Κάπως έτσι είναι. Έτσι, πάντως είδες ότι σε παίρνουν από την Αθήνα, από τον Πειραιά τηλέφωνο και λέει ναι. Δεν τους ακούμε αυτούς εδώ. Ναι, ναι. Αυτό είναι άλλο. Και άλλο να χαλάρωμα. Ναι, και άλλο να πας σε ένα μεγάλο κανάλι που δεν θα σε αφήσουν σε ένα μήνα, θα σε διώξουν. Σωστά. Κατάλαβες γιατί είναι καλύτερα, προτιμότερο στα μικρά. Να σε ακούει όλη η Ελλάδα λόγω του ίντερνετ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να ακούσει αυτό. Είναι η δημοκρατία της ακροαματικότητας που λέμε. Σου λέει, δεν θέλω να δω, πατάω το ίντερνετ και βλέπω όποιον γουστάρω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τρομερό. Να καλά. Ξέρετε, δεν σε ακούω μόνο ποδοσφαιροφιλή. Εγώ σε ακούω με τη γυναίκα μου και πολλές φορές γελάμε με τον κύριο Κόκκινο και εσείς εκεί. Σαν παρέα, σαν αυτά τα πειράγματα, εν πάση περιπτώσει. Τα πειράγματα είναι ωραία τα πειράγματα. Για τον κόσμο. Να σε καλά. Δεν έβαλε γκολ ακόμα ο Απόλλωνας. Με ενημερώνει ένας φίλος στρατιωτικός και έχει δίκιο ότι ο κτηνίατρος, γενικά η ειδικότητα αυτή του στρατό, είναι υπεύθυνη για τον υγειονομικό έλεγχο των τροφίμων στο στρατόπεδο. Ναι, τον έκανε στα εκρηκτικά, εσύ τον έβαλε. Έχει σκυλιά ο στρατός, ρε φίλε. Υπάρχει αντιτρομοκρατική. Τι υπάρχει, λέει. Οι ομάδες καταστροφών δεν τα γνωρίζουμε όλα. Εντάξει. Και σου λέω, απλά είναι άλλο το πόστο που έχει. Οκ. Okay. Εντάξει. Λοιπόν. Διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα, παλιάζω. Η ώρα είναι 3:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Vicam. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Τα λέμε λαϊκά, γιατί όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη, το διπλό jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 3.500.000 ευρώ. Ελληνικά Λαχεία, μέλος του ομίλου ΟΠΑΠ, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Είμαι ο Ανδρέας Λαγός και σας προσκαλώ να γευτούμε όλοι μαζί το Food Experience μόνο στο Mediterranean Cosmos. Για 15 ημέρες, μικροί και μεγάλοι, θα διασκεδάσουμε, θα μαγειρέψουμε και θα ταξιδέψουμε σε μοναδικές μαγειρικές εμπειρίες. Επιπλέον, 200 τυχεροί θα κερδίσουν gift cards και δώρα από τα καταστήματα εστίασης του Mediterranean Cosmos. Σας περιμένουμε. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Τώρα είναι στιγμή να ζήσεις την πιο συναρπαστική εμπειρία που είχες ποτέ. Η A-Class, το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο της Mercedes-Benz, σε περιμένει τώρα στη Νέα Ιωαννίδης ΑΕΔ, έτοιμο παράδοτη, με όφελος από 3.400 ευρώ. Με 5 χρόνια εγγύηση, σέρβις και μόμπιλο, με Welcome Freedom και για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ελάτε τώρα στη Νέα Ιωαννίδης ΑΕΔ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz, στην Πηλαία, στο 8ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και στη Σύνδο, στο 8ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών. Mercedes-Benz, the best or nothing. Μαρία, ο Πάνος κάτι θέλει να σε ρωτήσει, λέει, να σε ρωτήσει κάτι. Έλα, γιαγιά. Έλα, Πάνο μου. Μήπως ξέρεις ποιο είναι καλό λάπτοπ για open world single player RPG gaming? Ποιο? Λάπτοπ λέω. Ποιο είναι καλό για open world single player RPG gaming? Δεν ξέρω τώρα τι θέλει να μου πει. Για πες τη μαμά να μου πει και θα σου πω. Οι άνθρωποι που μπορείς να εμπιστευτείς στην τεχνολογία είναι οι Tech Experts του Γερμανού. Έλα τώρα σε ένα κατάστημα Γερμανός για να σε βοηθήσουμε να επιλέξεις το λάπτοπ που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες σου. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Πολύ χαρούμενος σε βλέπω σήμερα. Τι παίζει? Παίζουν μετρητά. Ποια μετρητά? Πολλά πολλά μετρητά. Στις καθημερινές κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάρε και εσύ μέρος στις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζουν πολλά πολλά μετρητά κάθε μέρα. Είσοδος δωρεάν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Και κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10.000 ευρώ μετρητά σε δύο κληρώσεις. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θέα Α 210-9215-776. Νουόβα κονσεσιονάρια Οφιτσιάλε Fiat Fiat Professional Θεσσαλονίκη. Και για όσους δεν κατάλαβαν, νέος επίσημος διανομέας Fiat και Fiat Professional στη Θεσσαλονίκη. Κουμαντζιάς ΑΕ, Δυτική είσοδος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-753000. Και στο Facebook Fiat Κουμαντζιάς. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τον οθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Πόσο χαμηλά πετούσε! Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310-523-014. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Metrospor. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή. 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6Γ στα Κωνσταντινούπολη και ηλεκτρονικά στο publis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310 900 360.
Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε μέχρι το φινάλι της εκπομπής. Τα 390 άρια και πάλι δικά σας. Υπενθυμίζω το διαγωνισμό για τα αρνιά, τα 30 αρνιά που δίνουμε προσφορά από το Φίνικα Στέρμη. Αλφα μη 3 κενό, αρνί, ονοματεπώνυμο στο 54-3-44. Χαίρετε κύριε Παρθενάκη, έχει τίποτα για μπάσκετ. Το βράδυ έρχεται. Ναι. Γι' αυτό έχει αποκτήσει τρομερό κοινό, διότι τα λέει πολύ ωραία. Ενημερωμένος. Εσύ τώρα πώς κατάφερες και έβαλες ενότητα για μπάσκετ. Άμα είναι να μου δώσει την εκπομπή και μισό τα 100 ακροματικότητα το μπάσκετ, θα το έχω. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ακούσουν και για μπάσκετ. Δηλαδή μια φορά την εβδομάδα, και αφού είναι καλός και στην ομιλία, γιατί άλλο να γράφει κάποιος καλά και άλλο να μιλάει καλά. Αυτός είναι τρομερός και στο λόγο. Φοβερός. Τον κολλάω κι εγώ να μου βγάλει και τα παρασκήνια. Εκεί λίγο τον βλέπω διστακτικό, καθώς είναι λίγο συντηρητικό. Έχει άλλο. Εκεί πιάνει τον. Ναι, ναι. Πιάνει τον άλλο τον μπασκετικό να σου βγάζει τα ίντρικα δόρυκα. Ναι. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι η εκπομπή είναι προσφορά από τη Hyundai Εσκιάδης Παλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών με το Hyundai i20 με 10.990 ευρώ, με 5 χρόνια εγγύηση με απεριόριστα χιλιόμετρα, με 2 χρόνια σέρβις με όλα τα του σέρβις πληρωμένα, με test drive τώρα στην εταιρεία Εσκιάδης Παλοδήμος. Μπορείτε να τα δείτε στο eskiadis.pavlapalodimos.gr στο site της εταιρείας ή να τηλεφωνήσω στο 23 15 96 5 96. Και φυσικά για όσους το βαλάντιο είναι πολύ χαμηλότερο και το budget για αυτοκίνητο, μπορείτε να πάτε και να δείτε πολλά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εκπληκτική κατάσταση. Τέσσερις βλέπω στην αναμονή, πάμε. Πάμε. Στην Αγγλία πας. Τελειώρη. Έλα. Στην Αγγλία πας. Αγγλία τι να παρακαλώ. Έλα ροκάλια σήμερα. Τι κάνεις. Δεν μου λες. Γρηγόρη, θέλω να σου πω κάτι για το Χιουντάι που έλεγε ο κύριος ότι στην Τουρκία βγαίνουν και αυτά. Παραμύθια είναι αυτά. Νέα Δελφή, Ινδίες δεν βγαίνουν αυτά. Εγώ ξέρω, ξέρω ότι βγαίνουν. Και το δεκάρι, το i10 τελειώνει πια για να προωθήσουν τον Grand. Η εταιρεία έχει αναβαθμιστεί, έχει κερδίσει αξιοπιστία και πάλι στην αγορά της Ελλάδος. Και γι' αυτό και τα διαφημίζουμε. Γιατί είναι καλά αυτοκίνητα. Καλά αυτοκίνητα. Τέτοιο έχω και εγώ στην Αγγλία που μένω τώρα τέτοιο. Ένα χιλιάρι έχω. Καταρχήν, όποιος έχει αγοράσει Accent, ξέχασε να το πάει στο συνεργείο. Αυτά τα Accent, τα παλιά Hyundai, ξέχασε να το πάει στο συνεργείο. Ναι. Κώστα! Ναι. Τι θα έλεγα, σε ποια τηλεόραση να σε βρούμε, να σε δούμε, ρε φίλε, εμείς. Πού έχει πρόγραμμα, κάπου έχω ακούσει. Πού. Α, κάτι μικρά κανάλια τη πλάκα. Πού, ρε, τι κανάλια, με την Κοσμοτέ, μπορώ να σε πιάσω. Ούτε με την Vodafone, ούτε με την Κοσμοτέ, δεν μπορεί να με πιάσει. Πά, είναι πολύ μικρά τα κανάλια, μικρή εμβέλεια έχουν. Εγνατία, τίποτα. Πώς. Εγνατία, Τσιμισκή, τε, δεν έχει. Όχι, ρε, η Εγνατία, η Τιμήρα που ήταν. Ναι, ναι. Ακόμα δεν. Δεν ξέρω, την πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων. Τι θα έλεγα τώρα, είδες ένα γκολ που έχασε όσια τραβάνεις. Α, την προηγούμενη ευκαιρία λες που η μπάλα γύρισε από τα δεξιά. 32 λεπτό. Εκεί τι. Έτσι μπορούσε να φάει γκολ ο Γιακουμής. Εσύ θες να βάλει γκολ η ομάδα του Απόλλωνα. Εμένα δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Εγώ είμαι παοξής. Τι με νοιάζει τώρα για αυτά. Ρωτάω, ρε φίλε, δεν σε κατηγόρησα. Λέω. Ήθελε να πει για το Γιακουμίδη, ρε. Το τερματοφύλακα. Άλλο Γιακουμής και άλλο Γιακουμίδη. Ποιο Γιακουμής τραβάνε, γιατί δεν του τραβάνε λίγο κοντά, ρε. Το ΠΑΟΚ.
Και πώς θα παίξουνε το ΠΑΟΚ, ρε φίλε, Γιακουμίδης. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, Κώστα μου, αγάπη. Για άμα ο Γιακουμίδης θα ήταν να παίξει τον ΠΑΟΚ, θα έπαιζε. 8 χρόνια πάνω κάθε. Ο Μελισσάς κάνει καλή σεζόν, κάνει, ε. Πού παίζει? Στη Σπάρτη, δεν παίζει. Αυτός είναι ο καλύτερος. Α, μπράβο, τι σου λέω, ναι. Λοιπόν. Πολύ καλός θεματοφύλακας. Του Κώστα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, ρε φίλε, την Πέμπτη που έχει λάκι, για πες μου. Την Πέμπτη. Καλά, δεν ξέρεις την Πέμπτη που έχει λάκι. Στην Κανάρη. Στην Κανάρη. Τη Μεγάλη Πέμπτη. Τη Μεγάλη Πέμπτη που έχει λαϊκή. Ναι. Στην Κανάρη. Κανάρη, πού είναι η Κανάρη? Κόλο Απόλλων Σμύρνης 0-1. Έλα, είδε, δεν σου είπα εγώ. Έλα, Γουρσούζου, λαμά, κλείσε. Άντε, ρε Γουρσούζη. Ο αγροτικός αστέρας. Ο αγροτικός αστέρας. Κι ανού είναι αγροτικός αστέρας. Έρια Βόγλου. Του Άγγελου είναι. Ο Γιακουμίδης λέει δεν τρώει γκολ. Κάτσα το δούμε. Μόλις το είπε. Ο Γιακουμίδης δεν τρώει γκολ. Χρυσόστομε εσύ. Το Γιακουμίδη. Τι χρυσόστομε εσύ. Για να δούμε εδώ. Διώχνουνε. Μία γκέλα εδώ. Εδώ δεν θεωρείται γκέλα. Εδώ δύο γκέλες. Αυτό είναι καλή ενέργεια. Ναι. Σουτ έξω την περιοχή. Γκολ. Δεν πιάνεται. Πιάνεται, αλλά πρέπει να είσαι τερματάρα για να το πιάσει. Δεν πιάνεται. Είναι για να δω. Πολύ ωραίο. Ω, δύσκολα. Στο παράθυρο πήγε. Στο παράθυρο Κονέ 0-1. Πολύ ωραίο γκολ. Για να δω. Δύσκολα πιάνεται. Όχι. Σαργκάνης και βάλε. Χριστίδης και βάλε. Και Λεσίδης και βάλε. Δύσκολα. Αν και δεν πήγε παράθυρο. Πήγε όμως πολύ καλά φάλσα και ψιλοκρεμαστά. Εντάξει. Ο Γλύκος το έβγαζε πάντως μια φορά. Εγώ αν ήμουν Γλύκος θα σου έβαλε μια πάσα στο κεφάλι για αυτό. Γιατί, εγώ το στηρίζω. Για να γλυκαθεί τελείως. Γιατί αυτοί το λένε Ρουφιάνο τον Γλύκο, τον βρίζουν, τον κάνουν παρεάκι του Τζαβέλα, το λένε. Εγώ το στηρίζω τον Γλύκο. Αυτοί 50 χρόνια ένα φορτούλα είχαν βγάλει μόνο. 100 χρόνια ένα τερματοφύλακα. Και πιο παλιά, κάνα δυο ακόμα στη δεκαετία του 60, δεν βγάλαν τερματοφύλακες. Παρακαλώ. Και βλύζουν το Γλύκο τώρα. Καλημέρα, Γιώργος από Αθήνα, Ολυμπιακός. Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Δόξα τω Θεώ. Εκτός από όλα αυτά που πάτε για το λεμονί τώρα που... Ποιο λεμονί, ρε. Ποιο λεμονί, ρε. Σας δουλεύει ο χοντρός. Πάλι τζάμπα πήγε την έβγαλε. Μας δουλεύει, μας δουλεύει. Τα έχει και μας δουλεύει. Φαντάζεσαι όμως. Φαντάζεσαι όμως. Όπα, όπα. Πολύ ωραία η τοποθέτηση. Τα έχει και μας δουλεύει. Εσύ το αποδέχεσαι ότι σας δουλεύει? Φυσικά. Φέτος ναι. Και πώς αντιδράσεις αυτό? Δεν έχει πολλά αντιδράσει. Τι να αντιδράσει, αυτά πρωταθλήματα δεν πήρε. Τι να αντιδράσει. Που παίρνει πρωτάθλημα. Άμα δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα, θα σου λέγω ότι θα γινόταν. Υπάρχει κάποιο καλύτερο να πάρει την ομάδα? Σωστό και αυτό. Η Μπόσκο, πώς δεν φέρει. Κόσκο λέγεται. Ακού Μπόσκο, ρε, τι είπε. Η Μπόσκο, γιατί άσχημε. Και έχει και τη δύναμη να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα, γιατί κάλλιστα θα μπορούσε να τα παρατήσει και να πάει να τα. Πάει Αγγλία, Νότιχαμ τώρα. Νότιχαμ. Πάει Αγγλία. Εντάξει, αυτό με την Αγγλία μακάρι να γίνει, γιατί θα είναι και καλό για τον Ολυμπιακό. Έτσι θα μπορεί να αυτό το πράγμα που λένε το οικονομικό να παίζει λίγο. Να κάνει πιο πολλές μανούρες. Γιατί ρε φίλε, εσένα πού θα σε βοηθήσει? Γιατί θα πουλάει πέρα. Φίλε, άκουδο φίλε. Το χοντρό το στριμώξανε. Ο χοντρό είναι στριμωγμένο. Εδώ τώρα. Το στριμώξανε εκτός ποδοσφαίρου το χοντρό. Άντε να το πούμε το έργο. Εδώ είναι ευκαιρία, γι' αυτό τρώγεται τώρα ο Σαββίδης με τον άλλον τον Πόντιο. Ποιος θα πάρει τα ενία μέχρι να ξαναβγεί νέος χοντρός. Δηλαδή η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τώρα που ο Ολυμπιακός είναι στα κάτω, μαλώνουν ποιος θα πάρει τα ενία. Και γι' αυτό μαλώσανε. Γιατί να μην τα πάρουνε. Άμα βγει ο Βρουτόταυρος, κάνα 2-3 χρόνια μέχρι να αναλάβουν οι άλλοι, δεν μπορεί να περάσει ο Ολυμπιακός. Άλλα 2-3 χρόνια στην απέξω. Τι είναι ο Ολυμπιακός, άτρωτος. Εκείνη η μαγιά τώρα, ποιο θα τα πάρει? Ο Τζάμπα ή ο Πληρώνω? Άιντε μπράβο, εκεί είναι το παραμύθι. Δεν είναι Ολυμπιακός. Αυτό ρωτάω. Πάμε επόμενη γραμμή. Ταχύτατα. Ναι, ναι. Πάμε. Ορίστε. Καλησπέρα, παιδιά. Πάμε, ρε φίλε. Πάμε, αργήστε, ρε φίλε. Γιώργος από Χανιά, τι κάνουμε? Καλώς τον. Όλα καλά. Όλα καλά. Κώστα, δεν άκουσα από την αρχή την εκπομπή. Αναφέρθηκε καθόλου στον αγώνα του Άρη χθες, στην αντοχή των παικτών? Την αντοχή των παικτών? Ναι, γιατί εγώ μια χαρά τους άκουγα να τρέχουν στο τέλος και δεν μπορεί μέσα δύο εβδομάδες ο Κωνσταντίνογλου να τους ανέβασε τόσο πολύ. Ναι, καλά, τους έδωσα. Δεν είναι δύο, είναι 3,5. Ναι, 3,5, ωραία. Βοήθησε τόσο πολύ, δηλαδή. Εγώ πιστεύω ήταν καθαρά ψυχολογικό. Συμφωνούμε ότι δεν γίνεται μέσα δύο εβδομάδες. Έλα, τα παραμύθια τώρα. Τουλάχιστον 1,5 μήνα. Τα παραμύθια του Καρίδα τώρα και του Κωνσταντίνογλου ακούσαμε. Πάντως σίγουρα
την έχουν βελτιώσει την ομάδα. Ναι, φαίνεται αυτή τη διαφορά. Και τώρα, αν πάρει και τον αγώνα την Κυριακή, τι θα πάρει καλύτερα. Το διπλό. Άμα δεν πάει ο Νύκταρης με τις παλέτες εκεί πέρα, δεν παίρνει διπλό με τίποτα. Ο Νύκταρης όσο βοήθησε μέχρι τώρα θα βοηθήσει και συνέχεια. Α, κατάλαβα. Ναι. Τίποτα. Στα Χανιά το ξέρετε καλύτερα, φαίνεται. Αυτό είναι σίγουρο, Γρηγόρη. Να περιμένεις κάτι από αύριο, Γρηγόρη. Εγώ. Εσύ, ναι. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Για χαρά. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Κούτρα. Επόμενος, ναι. Θα μου στείλει τσικουδιά και ρακόμελο. Μακούς. Ρακόμελο. Ναι. Πάλι καλά. Μακούς. Έλα. Κόκκινος. Εδώ είναι. Δεν πίνω κόκκινο. Μ' αρέσει που οι ακροατές του να πούμε τα ξέρουν όλα. Γιατί η Hyundai όντως έχει εργοστάσιο επάνω στην Τουρκία, στον δρόμο της Ανατολίας και λέγεται Hyundai Asano Tomovin Sanayi. Έχει κάνει μια επένδυση 750 εκατομμύρια και έχει 6.500 υπαλλήλους. Αυτά για να ξέρεις, για να μην τοποθετήσετε χωρίς να κάνετε την οποιαδήποτε έρευνα. Έχουμε πάει 30 φορές εκεί το εργοστάσιο. Ρε φίλε, καλά. Και τον άλλο τον έξυπνο λέει ότι δεν υπάρχει. Ρε φίλε. Όταν εδώ βλέπω ότι μου λέει ότι κατασκευάζονται. Πρέπει να έκανε την έρευνά σου και τοποθετήσει ανοιχτά και λες ότι δεν υπάρχει. Κόκκινος, και τι έπαθες από αυτό, δηλαδή, για πες μου. Λάθος πληροφορία. Μαλακίες, άγιτε, για. Επόμενη γραμμή. Τι ωραία, μπεγαλικά και πιάνω μεγαλωμένος. Σου λέει σαν ενημέρωση. Και 6.500 εργαζόμενοι, μάλιστα. Ναι. Πες δεν ξέρω. Αυτό το δεν ξέρω σε γλιτώνει. Δεν ξέρω. Και καθαρίζεις. Δεν γνωρίζω. Ανοίγω, λέω, θα το δω και λέω ότι μου γράφει εδώ ότι κατασκευάζονται. Στο Google μπήκες, ρε. Στην Ινδία. Αυτά τα Google ρε κόκκινε. Πατάς το κουμπί και κάνεις είδηση. Και βγαίνει χοντρή, ναι. Εσύ είσαι χοντρός, ρε. Στο κεφάλι. Έλα, φίλε. Δεν έχει, φίλε. Δεν έχει. Τελειώσαν οι φίλοι. Τι να σε κάνω, ρε κόκκινε. Τι, δηλαδή είσαι. Τελειώσαν οι ανεκδίκητος. Δεν έχει, λες, η Τουρκία, λέει η Hyundai. Αφού έχει, λέει ο άλλος. Εγώ δεν ξέρω άμα έχει, δεν έχει. Εσύ ξέρεις. Τι βογκάζ, ρε κόκκινε. Παρακαλώ. Έλα, ρε φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ρε φίλε. Πώς και έτσι βγήκα κατευθείαν, δεν μπορώ να καταλάβω. Κλεωμένη, τι έγινε, έπρεπε να μειωθούν οι πόντοι της στους τρεις για να βγεις. Έβαλε γκολ ο Κονέ, κλεωμένη. Από την πρώτη στιγμή, από το καλοκαίρι έλεγα, η μια ομάδα που θα ανέβει θα είναι ο Άρης, ψάξτε για τη δεύτερη. Από το καλοκαίρι. Λοιπόν, το διπλό μέσα τρίκαλα θα έρθει από το ημίχρονο. Σαν κουνούπια τα βλέπω αυτά όλα. Παίζει ο Μουνίνε και η δεκάρι. Ρε, χαμήλωσε την μπάλα. Έχει καλούς παίκτες. Χαμήλωσε την μπάλα. Βρε, χαμηλά την έχω εγώ την μπάλα. Βρε, μην τα λες, είναι καλά παιδιά οι τρικαλινοί. Μας αρέσουν τα τρικαλινά λουκάνικα. Τέτοια θα λες. Φυσικά είναι καλή. Τέτοια δε, όχι τσακουνούπια, μην λες τέτοια. Τα λουκάνικα τώρα αρέσουν. Τα ομά λουκάνικα σε σένα αρέσουν. Όλα τα κουνούπια του βλέπω. Και αυτή ρε, δεν μου λες ρε. Συγγνώμη κλαίμε, εγώ τα πάω να το πάρω το λουκάνικο, το παίρνω φέτες, εσύ το παίρνεις ολόκληρο. Στο Άγιον Όρος πώς το παίρνεις το λουκάνικο. Στο Άγιον Όρος δεν τρες κρέας. Δεν τρώνε στο Άγιον Όρος. Όχι. Εγώ νομίζω κρέας. Δεν ακούω ρε Γρηγόρη. Κωστή. Γρηγόρη. Δεν ακούω ρε αυτούς που βγαίναν και μιλούσαν και μιλούσαν και έλεγαν εκεί με μακριά τη γλώσσα, εκεί με τη Λαμία, έτσι με το ένα, με τον ένα. Πού είναι, χάστηκα, δεν τους βλέπω. Βλέπουν να ψαλιδίζει τη διαφορά και έχουν σοκαριστεί τώρα. Πού είναι να ψαλιδίζει τη διαφορά, αυτά είναι δεδομένα ρε. Αυτά είναι δεδομένα, όταν υπάρχει Άρης τώρα, υπάρχει τώρα η Λαμία και ρε, χαμήλωσε την μπάλα σεμνά και ταπεινά. Και εύχομαι ρε κόκκινε, πραγματικά κάθε Κυριακή, μετά από τον Άρη, βλέπω τον Ηρακλή συνέχεια. Τον παρακολουθώ δηλαδή και τι ωραία καθμός. Θέαμα βλέπεις τον Άρη από τη μια και λοιπόν, μετά για να δεις καλύτερο θέαμα. Είναι καλός άνθρωπος. Βλέπεις και τον Ηρακλή, λοιπόν. Είναι καλός φίλος. Ή αργόσκολος, πρέπει να είσαι ψυχοπαθής. Είναι καλός άνθρωπος. Ρε, για να δεις τον Ηρακλή. Σταμάτα λίγο. Δεν είναι κομπλέξης. Ή Ηρακλειδέας πρέπει να είσαι ή ψυχοπαθής ή αργόσκολος. Πες το κλεωμένη, πες το να. Για να δεις τον Ηρακλή, βλέπετε ο Ηρακλής, ρε. Εσύ στη διαφήμιση, ρε Ραπτόπουλε, βλέπεις την ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Τώρα να συγκρίνω τον ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή στο παιχνίδι, ρε φίλε, όχι, ντροπή. Στη διαφήμιση, μα δεν είδα εγώ καμιά διαφορά. 1-0 στο πρώτο παιχνίδι, 0-0 στο δεύτερο. Δεν είδα να βάζει 5 γκολ ο ΠΑΟΚ να δείξει ότι είναι μεγάλη ομάδα με τον Ηρακλή. Έτσι δεν είναι. Α, τον Μιλάνο τον κέρδισε στο 95. Πού είναι η μεγάλη ομάδα. Στο κύπελο πήγε μέσα τρίκαλα, έφερε 0-0. Πού είναι η μεγάλη ομάδα. Πού την είδε εσύ η μεγάλη ομάδα. Φίλε, ο Ηρακλής να κάτσεις να τον δεις σαν θεατής, δεν βλέπετε. Όχι ρε, το ακούω από το σταθμό σας ρε, από το Μετρόπολης. Ναι, τι.
Και δεν βλέπετε σκοπίμως από τον προπονητή του. Γιατί αν το ανοίξει το παιχνίδι ο προπονητής, θα φάει 4 γκολ ο Ηρακλής σε κάθε παιχνίδι. Καλά κάνει και δεν βλέπετε. Αλλά σαν θεατής δεν κάθομαι να το δω. Πώς θα γίνει. Εντάξει, εσύ είναι δικαίωμά σου αυτό να μην κάθεσαι να το δεις. Εμείς το ακούμε και εγώ δεν βλέπω πολύ την τηλεόραση, αλλά ακούω το σταθμό σας, ακούω. Το μόνο ξέρεις που δεν μπορώ να ακούσω είναι αυτό με τη βραχνή φωνή από το Λίμπερο. Με σπάει, δηλαδή με γυρνάει το μάτι, πώς να σε πω. Ξέρεις ποιον δημοσιογράφο, ένα δημοσιογραφίσκο, εκεί βλάκα. Κόψτε με. Κόψτε με. Όχι χαρακτηρισμούς. Ναι. Χαρακτηρισμούς. Μαλθακός σε βλέπω σήμερα. Ήρεμος. Κακός. Ράδιο κάνεις. Πάμε. Μισό λεπτό. Μια κυρία στην Αθήνα πήρε ταξί κάνοντας δρομολόγιο Άγια Ανάργη Πειραιά. Ναι. Προς Παλαιό Φαρείο και ξέχασε ένα τσαντάκι φαρμακείου. Ο ταξιτζής άκουγε Μετρόπολη. Πώς άκουγε Μετρόπολη ο ταξιτζής? Έχει ιντερνετικό ραδιόφωνο. Πατάς το κουμπί. Ρε φίλε, επειδή είσαι εσύ άσχετος, γιατί πρέπει να υποφέρω? Ρωτάω, ρε φίλε, επειδή είμαι άσχετος. Ήρθε, είδε, αμέσως μετά το στείλανε. Εγώ το είπα πριν. Ναι, τι λέει, για εδώ. Από ίντερνετ. Εννοείται. Α, δηλαδή πατάς, μπορώ στο αμάξι εγώ να ακούσω ράδιο Κίνα. Μάλιστα, εντάξει, δεν το ήξερα. Από το κινητό σου. Δεν το ήξερα, ρε πουλάκι μου. Δεν το ήξερα. Λοιπόν. Ανώμαλος ο ταξιτζής. Γιατί είναι ανώμαλο? Ολόκληρη Αθήνα. Έχει γούστο, ρε. Τι γούστο έχει, μωρέ. Ολόκληρη Αθήνα ακούει Μετρόπολη. 300.000 ακούνε από Αθήνα, το ξέρει, Χαϊβάνη, αλλά δεν ξέρει. Πόσοι ακούνε από Αθήνα? Αυτό που άκουσα. Άσε, ρε κόκκινε. 6,5 εκατομμύρια κατοίκου έχει. Μύρε κόκκινε, ρε. Σε παρακαλώ, ρε. Λοιπόν, μύρε κόκκινε. Ο φίλο οδηγό ταξί. Ναι. Τι ομάδα ήταν? Δεν το γνωρίζω. Ό,τι ομάδα αγαπάει, ασύ. Ναι, ναι, ναι. Από Άγιου Αναργίου του Πειραιά. Ναι. Προς Παλαιό Φάλιρο. Μια κυρία ξέχασε ένα τσαντάκι φαρμακείου. Ναι. Αν έχει την καλοσύνη να σε επικοινωνήσουμε το Μετρόπολης, έχουμε στη στοιχεία της κυρίας. Ναι. Εντάξει. Αυτό πρώτη φορά έχει γίνει. Άντε στους αμπελόκηπους στη Θεσσαλονίκη. Αδερφέ. Να χάσει ρολόι. Αδερφέ. Να το πάρω ταξίδι, να το πουλήσει στους γύφτους. Υπάρχει ένα. Υπάρχει ένα καλό φίλο στην Αθήνα. Κάτσε να ακούσουμε τώρα. Υπάρχει ένα καλό φίλο και αρκετοί καλοί φίλοι. Ναι. Εντάξει. Ο οποίος έχει εστιατόριο. Αστιατόριο. Εστιατόριο. Αστιατόριο. Το γνωρίζετε όλοι. Ο Φάνης ο Τορνατόρος. Ο Ταρναδόρος. Τορνατόρος. Και θέλει να κάνει διαφήμιση το ραδιόφωνο στην το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο του, ναι. Το εστιατόριο που έχει στην Κλειφάδα. Το αστιατόριο. Εστιατόριο λέει. Και γιατί δεν το κάνει τόσο καιρό? Από 2 χρόνια δεν θα το κάνει. 2 χρόνια πέρασε. Σε παραμυθιάζει. Ναι. Είσαι και ευχάριστο. Σε παραμυθιάζει ο Τορνατόρος. Ναι, Τορνατόρος λέγεται. Λέγε, ρε. Ορίστε. Πάμε στον επόμενο. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι. Μια φορά ο Γρηγόρης δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι έχει κάνει λάθος. Όχι, ρε φίλε. Άμα είναι πώς θα. Πες μου, φίλε μου, που θέλεις. Θα χαλάσει η εκπομπή. Όχι, με το Hyundai, μα όλο αυτό που έγινε. Πες μια φορά έκανα λάθος. Έκανες λάθος. Πήρε ο άλλος. Το λάθος. Είπε τη σωστή πληροφορία. Ρε φίλε, γιατί πρέπει να έχει σωστή πληροφόρηση επειδή το είπε? Εγώ όχι, αν δεν. Είχε σωστή και στο είπε. Από πού το καταλαβαίνεις ότι έχει σωστή? Αφού είπε, πήγε 30 φορές εκεί. Και πέρα. Επειδή το είπε, ποιος είναι, το ξέρεις? Ψέματα είπε, ρε, για το κόκκινο. Εγώ, όταν τελειώσει η εκπομπή, θα πάρω στη μαμά εταιρεία, θα ρωτήσω πού κατασκευάζονται και αύριο θα σε ενημερώσω. Και τέλειωσε. Αμάρε, Γρηγόρη. Γιατί αμάρε, φίλε. Συγγνώμη, δεν μου λες, αν δεν μάθεις, δηλαδή, δεν θα κοιμηθείς το βράδυ. Δεν είναι αυτό. Είναι λάθος πληροφόρηση, ρε Γρηγόρη. Απλά είπε κάτι εσύ. Ρε φίλε, όταν μου το έπανε, λέω να το δω. Και λέω. Εδώ διαβάζω ότι κατασκευάζω στην Ινδία. Αλλά θα ενημερωθώ και θα σας πω. Ινδία, εντάξει, δεν είναι, αυτό που είναι το μεμπτό για να καταλάβω. Όχι, δεν είναι το μεμπτό. Θα σε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στη ζωή σου. Κανένα πολύ. Όριστε. Οπότε. Αν βγήκε ο άλλος ο Χριστιανός και σε είπε τη σωστή πληροφορία. Ρε φίλε, η Hyundai δίνει πενταψήφιο νούμερο κάθε μήνα για να διαφημιστεί από εδώ. Εγώ θα δεχτώ. Τον κάθε ένα που θέλει να πει τον κοντό του το μακρύ του. Κι αν είναι ανταγωνιστής και θέλει να κάνει δυσφήμιση, το ξέρεις. Αυτό είναι. Λοιπόν, να κάνω και ένα σχόλιο. Το ξέρεις. Τελείωσε το. Όχι. Ωραία. Γιατί να μην το διασταυρώσω? Πήρε, θα μπορεί μας... να λέει αλήθεια. Ρε, φίλε, θα να μας... το διασταυρώσω. Πήρε, φίλε, θα μας κουράσει. Πάρε στο θέμα τώρα. Μη. Δεν θα παραδεχτεί. Έλα, στείλ το. Κόψε και να το φαλακρό. Ο άλλος πληρώνει 10.000 το μήνα και πετάει και το φλάκα στο φαλάκρο τώρα και μιλάει τώρα. Άιτε. Δώσ' τον κόσμο. Μην το να κάνει. Έλα. Φίλε. Δεν το βλέπεις. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τα Hyundai. Πού γίνονται? Στο Νότιχαμ. Εκεί που είναι το Forest. Από τα μέρη του Χοντρού Τζον και του Ρομπέρτο Δασόν. Το κόκκινο. Για το λέω. Δηλαδή στα μούτρα. Κοιλιά κάναμε. Κοιλιά κυλαράδες. Χοντρό λιγνό.
πώς κάνει ο χοντρός όταν κάνει βλακή όλη γνώση. Έτσι τα μουσικά. Γι' αυτό κάνει παρέα εκεί κάτω. Νότιχαμ Φόρεστ, λέει. Στο δάσος του Νότιχαμ Χιλ είναι η Φόρεστ. Δεν ξεμπερδεύτηκα τώρα. Άντε, γεια σας. Θα έχεις μια ωραία εμπειρία σε δάσος. Να το περιγράψεις τόσο. Και δεν θυμάσαι ήταν. Και ήταν το Nothing Hill, όχι το Forest Hill. Παρακαλώ. Πάμε. Κλείσε το ραδιόφωνο, φίλε. Ναι. Εγώ. Ναι. Τώρα εσύ. Μ' ακούτε. Ναι. Εγώ βλέπω, ρε παιδιά, ότι δεν υπάρχει πρώτον κράτος. Γιατί το λέω. Εδώ στη Βέρεια κάνουν απεργία οι παίκτες. Έχει δύο προέδρους. Ο ένας εξαφανισμένος τον έβαλε ο άλλος. Ο άλλος έχει κάμω του πάρει, έχει στη Βέρεια. Παρουσιάζεται εδώ, παρουσιάζεται εκεί. Παίρνει τα λεφτά από την Νόβα, τα ρίχνει στον Άρη. Δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να πούμε να έρθει να κάνει. Δεν σ' ακούω, ρε φίλε. Δεν σ' ακούμε. Σ' ακούμε, ακούς τώρα. Σ' ακούμε, σερσερίζεις, μιλάς από μέσα. Τι σερσερίζεις. Τι από μέσα. Τι από μέσα, δεν σ' ακούγαμε. Λέω εδώ στη Βέρεια να μου κάνουν απεργία οι παίκτες, δεν έχουν να πληρωθούν. Και εγώ τι να κάνω, αρθώ τους πληρώσω. Δύο πρόεδρε. Τι να κάνουμε. Ποιος πρόεδρε, είναι ο μεγαλομέτωπος εκεί, πώς λέγεται. Ο Καρυπίδης, πώς λέγεται. Ο μπροστινός του Καρυπίδη, ποιος είναι εκεί. Ποιος είναι ο μπροστινός του Καρυπίδη, αυτός είναι. Ένας Παπαδόπουλος, τι διάλογο, ποιος είναι αυτός εκεί. Ε, ας πληρώσει αυτός, τι. Τι να πληρώσει αυτός. Άντε πάλι τα ίδια. Α, δεν βγάλουμε άκρη σήμερα. Πάει. Επειδή είσαι βλάξ, ναι. Ο ταξιτζής επικοινώνησε, ναι. Και θα βρει την κυρία. Ποιος ταξιτζής. Από την Αθήνα. Αυτός έχει ψυχολογικά. Μπράβο κύριε, δεν ξέρω τον άνθρωπο. Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο του, γιατί του λες μπράβο. Αυτό το οποίο είχε. Γιατί του λες μπράβο. Γιατί ρε φίλε, η κυρία ξέχασε ένα σαντάκι φαρμακείου. Φάρμακα ξέχασε. Δεν ξέχασε λεφτά. Άμα ξέχασε λεφτά, τότε το λέει. Ξέρω να κάνει ένα φάρμακο. Ορίστε. Ξέρω να κάνει ένα φάρμακο. Γιατί άρρωστο είμαι για να πάρω φάρμακο. Άμα αρρωστήσω, θα πάρω. Θα κλέψω φάρμακο. Έχει γνώση από τιμές φαρμάκων. Ροταξιτζή θα πάρει το φάρμακο, το πουλήσει. Τιμές φαρμάκων. Ροταξιτζή θα πάρει το φάρμακο, το πουλήσει. Τιμές φαρμάκων. Ροταξιτζή θα πάρει το φάρμακο, το πουλήσει. Τιμές φαρμάκων. Ροταξιτζή θα πάρει το φάρμακο, το πουλήσει. Τιμές φαρμάκων. Ροταξιτζή θα πάρει το φάρμακο, το πουλήσει. Τιμές φαρμάκων. Ροταξιτζή θα πάρει το φάρμακο, το πουλήσει. Τιμές φαρμάκων. Ροταξιτζή θα πάρει το φάρμακο, το πουλήσει. Τιμές φαρμάκων. Ροταξιτζή θα πάρει το φάρμακο, το πουλήσει. Τιμές φαρμάκων. Ροταξιτζή θα πάρει το φάρμακο, το πουλήσει. Τιμές φαρμάκων. Ροταξιτζή θα πάρει το φάρμακο, το πουλήσει. Τιμές φαρμάκων. Ροταξιτζή θα πάρει το φάρμακο, το πουλήσει. Τιμές φαρμάκων.